Ακούστε παρακαλώ. Λοιπόν, σας κάλεσα για να σας ανακοινώσω ένα πολύ δυσάρεστο νέο. Όπου να είναι καταφάνει στην πόλη μας για έλεγχο ένας επιθεωρητής. Επιθεωρητής? Από πού και σου, τι σώει επιθεωρητής? Επιθεωρητής με μυστικές οδηγίες, που έρχεται incognito. Και αφού έρχεται incognito, εσείς πού το μάθατε, κύριε Έπα? Πρώτον είχε ένα προέστημα. Δεύτερον ήταν στον ίδιο μου δυο αρουραίους, τεράστιους, μαυριδερούς. Όρμησα κατά πάνω μου, με μύρισαν και μετά εξαφανίστηκαν. Ανατριχιαστικό! Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Μας καλέσατε εδώ πρωινιάτικα. Πρώτον, επειδή είχατε ένα προέστημα. Και δεύτερον, επειδή είδατε ένα όνειρο. Τρίτον, γιατί έλαβα ένα γράμμα. Βλέπεις, υπάρχει και γράμμα. Και μάλιστα από ένα γνωστό σας. Τον Αντρέη Σμικόφ. Οχοχοχ, να δείτε που θα έχουμε πλεξίματα. Ακούστε τι μου γράφει. Αγαπητέ μου φίλε, κουμπάρε και ευεργέτη μου. Εδώ είναι. Και τώρα κάτι που σε ενδιαφέρει άμεσα. Όπου να είναι, θα σας επισκεφθεί ένας ανώτερος υπάλληλος με την εντολή να κάνει έλεγχο στον νομό και ειδικά στη δική σου επαρχία. Από σίγουρη πηγή έμαθα ότι εμφανίζεται παντού σαν ένας κοινός άνθρωπος και καταλαβαίνεις γιατί. Επειδή ξέρω πως και εσύ, όπως και κάθε άνθρωπος στον τόπο μας, έχεις τις μικρές σου αμαρτίες και σαν έξυπνος που είσαι. Εδώ είναι κάποια προσωπικά δεδομένα. Να το θυμηθώ, επαρχίες, θα το γνωρίζεις. Να έχεις λοιπόν το νου σου, γιατί μπορεί να εμφανιστεί σαν φάντης μπαστούνι και λάβε τα μέτρα σου. Μπορεί μάλιστα ήδη να βρίσκεται εκεί και να μην τον έχεις πάρει χαμπάρι. Η αδερφή μου ήρθε χτες με τον άντρα της που έχει γίνει σαν μπόγος, εξακολουθεί όμως να ανεβαίνει στην πίστα και να χορεύει μόνος του, γιατί πού να χορέσει την πίστα και η δάμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ έχει να φανεί επιθεωρητής από... Ποιος ο λόγος τώρα που... Η κακή μας τύχη φταίει. Μέχρι τώρα ευτυχώς πήγαιναν σε άλλες επαρχίες. Φαίνεται πως ήρθε και η σειρά μας. Νομίζω πως δεν είναι τυχαίο. Το όλο θέμα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια ενός γενικότερου πολιτικού σχεδιασμού. Μα τι λέτε και σαν νόμιζα για έξυπνο άνθρωπο. Τι σοϊρό να μπορεί να παίξει στην πολιτική σκηνή μια ασήμαντη γωνιά σαν τη δική μας επαρχία. Χαμένη στο πουθενά. Κι όμως, κάτι ύποπτο σημαίνει. Η κυβέρνηση κάνει την αδιάφορη, αλλά φαίνεται ότι τη μπήκανε κάποιοι ψήλοι στα αυτιά και είναι. Καλά. Ψάχνει για ψήλου τα χειρασί. Εγώ όμως κύριε υποχρεωμένος να λάβω τα μέτρα μου. Ήδη έδωσα τις κατάλληλες οδηγίες στις υπηρεσίες που εποπτεύω. Και σας συμβουλεύω να κάνετε και εσείς το ίδιο. Ειδικά εσείς, Αρτεμή Φιλίποβιτς. Το πρώτο που επισκέπτονται αυτοί οι τύποι είναι τα κοινοφελή ιδρύματα. Φροντίστε λοιπόν να μην του δώσετε λαβή για παρατηρήσεις. Αλλάξτε επιτέλους τα σεντόνια στο νοσοκομείο και κοιτάξτε το γεροκομείο να αντιθούν οι γέννητοι και ο αξιοπρεπός. Εντάξει. Θα αρχίσω αμέσως από τις κάλτσες. Πάμε τους και κανένα εσόρου. 20 χρόνια κάνει εράνους για δάφτους. Πά. Και στο κρεβάτι κάθε αρρώστου. Κρέμασε μια ταμπέλα να ξέρουμε πώς το λένε. Αν είναι άντρας ή γυναίκα και τι αρρώστια έχει. Και αρέωσε τους λίγο. Αλλιώς μπορεί να αναρωτηθεί κανείς και με το δίκιο του. Πού χωράνε όλοι αυτοί και πώς προλαβαίνουν να τους εξετάσουν οι γιατροί. Μην ανησυχείτε. Θα γίνουν όλα καθώς πρέπει. Οι άρρωστοι θα μειωθούν δραστικά. Πάντα εξάλλου και εγώ και γιατί το νοσοκομείο εμπιστευόμαστε τη φύση. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι απλός. Αν είναι να πεθάνεις, θα πεθάνεις. Αν είναι να τις σκαπουλάρεις, θα τις σκαπουλάρεις. Και εσύ αμόσχιο γνωρίζεις. Πάτε μια τάξη στο δικαστικό κατάστημα. Δεν είναι σωστό ενώπιον των πολιτών ή πάλι να παίζουν τυχερά παιχνίδια ή να βλέπουν πουλόβερ. Δεν λέω. Αυξάνουν το εισόδημά τους έτσι. Αλλά είναι λίγο εκνευριστικό να περιμένουν οι πολίτες όρθιοι στον διάδρομο πότε παραδείγματος χάρη θα τελειώσει μια λεμόπωση. Έχετε δίκιο. Σήμερα κιόλας θα διατάξω να αδειάσουν το προθάλαμο και να μεταφερθούν όλοι οι υπάλληλοι στις εσωτερικές αίθουσες. Εάν θέλετε μπορούν να πλέξουν και για εσάς ένα πουλοβεράκι. Δύο ακόμη παρατηρήσεις. Μην βάζετε το φλιτζάνι του καφέ πάνω στις δικογραφίες. Τα έγγραφα του αρχείου είναι γεμάτα κοιλίδες. Και η δικαιοσύνη, ξέρετε, πρέπει όχι μόνο να είναι, αλλά και να δείχνει ακυλίδωτη. Όσο για κάποιες παυλεψίες, τις δικαστικές αποφάσεις, τα τυχερά κλπ. Μην το παρακάνετε. Κανένας μας δεν είναι αναμάρτητος, βέβαια. Η ανθρώπινη φύση είναι τόσο ατελής. Αλλά φροντίστε να μην επιβεβαιώσετε αυτή τη θεωρία όσο είναι εδώ ο επιθεωρητής. Τι εννοείτε λέγοντας,
αυλεψίες και τυχερά κύριε έπαθε. Απλώς δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν επιστρέφοντας το δώρο του. Συμφωνώ, συμφωνώ. Άλλο δώρο, άλλο δωροδοκία. Αν εγώ φταίω που το αφήνω στην καλή του στην καρδιά. Ενώ αν ακολουθούσα το παράδειγμά σας, θα δούλευα με ποσοστά. Δεν θα την διηγήσουμε τώρα πάνω σε αυτό. Εσάν ξέρετε, πιστεύω, ότι αν πηγαίνατε κάθε Κυριακή στην εκκλησία, κανένας δεν θα σας έπαιρνε το τρόμα. Πάρτε για παράδειγμα εμένα. Κυριακή γιορτή και σχόλη, όρθιος στο στασίδι μου. Ενώ εσείς μιλάτε για τη δημιουργία του σύμπαντος τόσο κόντρα στην Παλαιά Διαθήκη που με πιάνει σύγκριο. Το μυαλό μου σε αυτά τα συμπεράσματα με οδηγεί. Υπάρχουν και περιπτώσεις που το πολύ μυαλό βλάπτει. Τέλος πάντων, επί του προκειμένου. Μάλλον τώρα που το σκέφτομαι, το θεωρώ λίγο απίθανο να παραβιάσει ένας επιθεωρητής το άβατο των δικαστηρίων. Πράγμα που δεν ισχύει για σας, Μουκαλούκης. Γι' αυτό καιρός είναι να σφίξετε λίγο τα λουριά στο εκπαιδευτικό σας προσωπικό. Δεν λέω, είναι όλοι πτυχιούς, αλλά οι περισσότεροι είναι φευγάτες. Εκείνος ο Φουσκομάγουλος, ας πούμε, μου διαφέρει τώρα το όνομά του. Όποτε ανεβαίνει στην έδρα, ξύνεται, χτυπιέται, ουρλιάζει, πετάει κυμολίες, δοθεκίθε. Και καλά οι μαθητές. Το ξέρουν και προφυλάσσονται. Το σκέφτεστε όμως, δεν είναι παρόν επιθεωρητής και να κάνει τα ίδια. Μπορεί ο Χριστιανός να φάει κανένα σκόκο κατά κούτελα. Και τότε ποιος μας σώζει. Τι να σας πω, τον έχω παρατηρήσει επανειλημμένος, αλλά δεν παίρνει από λόγια. Γυαλίσει τόσο το μάτι του που με κόβει κύριο Συντρώτας. Αν ήταν μόνο αυτός κομμάτια να γίνει. Ανακοίνωσε ο καθηγητής της ιστορίας. Γερόμυαλο βέβαια, θυμάται τόσα πράγματα, τόσες χρονολογίες. Αλλά πολύ ενθουσιώδης. Τον άκουσα μια φορά να διδάσκει και ξέρω. Όσο μιλούσε για τους Ασσύριους και τους Βαβυλώνιους, όλα καλά. Μα όταν έφτασε στο Μεγαλέσσανδρο, δίνει ένα σάλτο κατεβαίνει από την έδρα, αρπάζει μια καρέκλα και μπαμ! Του κουπανάει στο πάτωμα μόλι του τη δύναμη. Την έκανε χίλια κομμάτια. Μεγαλέσσανδρος, ήταν δυνατός. Δεν τη λέω. Αλλά για να δείξουμε τη δύναμή του, είναι ανάγκη να καταστρέψουμε τη δημόσια περιουσία. Πιστέψτε με, χίλιες φορές του το έχω πει και χίλιες φορές με απαντάει. Δεν κατάλαβα. Και πώς θα εμπεδωθεί η γνώση χωρίς τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Αδύνατο να βγάλεις άκρη με αυτούς τους διανοούμενους. Ας μην είναι αυτός ο καταραμένος μου, ας έρχεται incognito και σιγά που θα μείνει ο διαδράτης. Αλλά μπορεί να φτάσει από στιγμή σε στιγμή το. Να ρίξει μια ματιά τριγύρω και να πει. Τα πουλάκια μου, εδώ είσαστε λοιπόν. Ποιος από εσάς είναι ο δικαστής. Ποιος ο υπεύθυνος για τα κοινοφελή ιδρύματα. Και τα σχολεία, ποιος τα εποπτεύει. Καλημέρα σας. Ας το καλά, Ιβάκους Μης, ας κοψοχόλιασες. Έτσι όπως σας βλέπω μαζεμένους, μάλλον που συστάτε για το γεγονός, ε. Εσάς, ποιος σας το πει. Εμένα με ενημέρωσε μέσα σε άκρες ο Πιο Τριβάλλοβιτς, πριν λίγο πέρασα από το γραφείο μου. Και λοιπόν, εσείς, πού αποδίδετε την επίσκεψη. Ξέρω εγώ, μήπως πρόκειται για μια καινούργια αναδιοργάνωση του κράτους. Πάει καιρός από τότε που εφαρμόστηκε τελευταία. Το ίδιο ακριβώς υπέθεσα κι εγώ. Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Το δικό σας μυαλό δηλαδή που πάει. Πάει. Πώς δεν πάει. Όχι πως έχω τίποτα να φοβάμαι, αλλά να. Εκείνοι οι διαβολεμένοι έμποροι ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε. Τους ληστεύω, λέει. Εγώ. Φωτιά να πεις να με κάψει. Σημασία έχει προσωπικά. Δεν το κάνω από κακία. Κάποιοι όμως δεν το εκτιμούν αυτό και μπορεί να έχουν κάνει καμιά αναφορά. Αλλιώς, γιατί να έρχεται εδώ ο τζάμι επιθεωρητής. Και πλησιάστε λίγο. Δεν θα μπορούσατε, φίλε μου, για το καλό όλων μας βέβαια, να ρίχνετε καμιά ματιά στα γράμματα που περνούν από τα κεδρομείο. Ξέρετε, θα τα ξεκολλάτε μια στάλα και. Ξέρω, ξέρω. Τι δουλειά μου θα μάθετε τώρα. Χρόνια εφαρμόζω αυτή τη μέθοδο. Από απλή περιέργεια βέβαια. Μου αρέσει τόσο πολύ να μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο. Ακόμα και τα νέα της Μόσχας είναι λιγότερο ενημερωμένα από εμένα. Μερικά γράμματα τι να σας πω. Τα ρουφάω κυριολεκτικά. Είναι καλογραμμένα, έχουνε χιούμορ. Περιγράφουν πιπεράτες ιστορίες. Μήπως μέσα σε όλα αυτά διαβάσατε κάτι για αυτόν τον υπάλληλο που μας έρχεται από την Πετρούπολη. Από την Πετρούπολη όχι. Για άλλες πόλεις όμως. Το μεγαλύτερο γούστο είχε ένα γράμμα κάποιου πολλοχαγού. Αγαπητέ μου φίλε, βρίσκομαι στον 7ο ουρανό. Τριγύρω μου ζουζουνίζουν ένα μάτσο κοριτσόπουλα της αριστοκρατίας. Η μουσική παίζει, ο χορός αρχίζει τα στροβιλίσματά του. Α, λέω, να ένα γράμμα γεμάτο αίσθημα.
αφού δεν μου έκανε καρδιά να το αποχωριστώ. Και το κράτησα. Ακούστε τι ωραία που τα λέει. Αγαπητέ μου φίλε, βρίσκομαι στον 7ο ουρανό. Αφήστε τώρα τους 7ους ουρανούς και προσγειωθείτε. Τα μάτια σας 14 δεν δείτε κανένα γράμμα από εκείνα που λέγαμε. Μείνετε ήσυχος. Και με προσοχή, μπορεί να βρείτε τον πελά σας. Η πράξη αυτή είναι ποινικό αδίκημα. Δηλαδή λέτε να μην ανησυχήσετε. Και ό,τι είπατε θα μείνει μεταξύ μας. Και μια από το φορεί κουβέντα, αγαπητέ μου φίλε, για έχετε νου σου για κάτι κτηματικές διαφορές που εκδίκασα τις προάλλες. Μην τυχόν και καταλαβαίνεις. Μην μας αλλιώσεις τώρα και εσύ με τελειωμένες ιστορίες. Εδώ, από στιγμή σε στιγμή, μπορεί να ανοίξει η πόρτα και να... Τι ήταν αυτό που μάθαμε, τι ήταν αυτό που μάθαμε. Πού είναι αυτό το λέω, πού είναι αυτό το λέω. Τι είναι, τι τρέχει. Είπαμε φτάστε που λέτε, εγώ και ο πιο πριβάλλον ή το μονοκύριο. Εγώ και ο πιο πριβάλλον ή το μονοκύριο. Αφού θέλω πιο πριβάλλον ή το εγώ θα το. Όχι, εγώ θα το πιο πριβάλλον, μην είσαι και ξέρει το παλιό σχολείο. Είναι μπερδεμένα και τρεχάφτε τη λεπτομέρεια. Δεν θα ξεχάσω τίποτα, θα δεις. Άφησε με τέλος πάντων να ολοκληρώσω, ποτέ δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Πείτε μου και εσείς να μ' αφήσετε να ολοκληρώσω. Μα για το όνομα του Θεού, μιλήστε που να πάει ο διάβολος, να καθίστε και μη μας κρατάτε άλλο σαγωνία. Τι ακριβώς έγινε, τι συμβαίνει. Να αρχίσω... από την αρχή. Μόλις έφυγα από το σπίτι σας, Αντών Αντώνοβιτς, όπου σας άφησα αταλλαγμένο εξαιτίας όπου διαβάζετε εκείνο το γράμμα, μια και δυο τρέχω... Στο σπίτι του Κορόπτσιν. Στο σπίτι του Κορόπτσιν. Είναι ο διακόπτης Πιότρ Ιβάνοβιτς. Θα τα πω όλα με τον Ίκια, με το σίγμα στορκίζομαι. Όπως σας έλεγα λοιπόν, έτρεξα στο σπίτι του Κορόπτσιν. Κορόπτσιν! Φωνάζω. Κορόπτσιν! Δεν ήταν εκεί. Δεν πάω, λέω, τότε από τον Ραστακόφσκι. Έλειπε και ο Ραστακόφσκι. Δεν περνάω, λέω, τότε από τον Ιβάν Κουσμίτς, θα του προλάβω τα νέα. Καλοσύνη σου, δεν σκέφτηκες τρίτον. Βγαίνοντας από το ταχυδρομείο, πέφτω πάνω στον Πιότρ Ιβάνοβιτς. Μπροστά στο ζαχαροπλαστείο! Που πουλάει γλυκά! Μπροστά στο ζαχαροπλαστείο που πουλάει γλυκά. Σκύβω στο δεξί του αυτή και... στο αριστερό του αυτή και του λέω. Ο κύριος έπαρχος μόλις έλαβε μία επιστολή από σίγουρη πηγή όπου έγραφε ένα φοβερό νέο. Αλλά ο Πιότρ Ιβάνοβιτς το ήξερε ήδη από την υπηρετριά σας στην Αυδότια, που την είχατε στείλει στον Φιλίπ Αντώνοβιτς, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Για να παραλάβει δύο μπουκάλια γαλλική σαμπάνια. Για να παραλάβει δύο μπουκάλια γαλλική σαμπάνια. Όπου ξεκινάμε τώρα, γιόμαστε για το σπίτι του Φιλίπ Αντώνοβιτς. Και αυτό δρόμο που πηγαίνει. Έφυσε με τέλος πάντων, Πιότρ Ιβάνοβιτς, θα τα πω με δικά μου λόγια. Και αυτό δρόμο που πηγαίνουμε, μου λέει ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. Δεν περνάμε πρώτα Πιότρ Ιβάνοβιτς από την ταβέρνα, γιατί είμαι νηστικός και το στομάχι μου γουργουρίδι. Δεν σου είπα γουργουρίδι, παρά ήταν μπούρνο σου είπα. Ναι, και μετά μου είπες πως την ταβέρνα μόλις φέρανε φρέσκα μπακαλαιράκι και να πάμε να μας ψήφουν, έκανα για τρία τέσσερα. Πέντε. Και μπαίνουμε στην ταβέρνα. Μπαίνουμε. Καθόμαστε. Και βλέπουμε τότε να εμφανίζεται στην πόρτα ξαφνικά ένας άνθρωπος. Καλοβαλμένος, καλοντυμένος, αλλά δεν φορούσε στολή. Καλοβαλμένος, καλοντυμένος, αλλά δεν φορούσε στολή. Ήταν παράλληλα και πολύ σκεπτικός. Το έβλεπες καθαρά πως εγώ πολλές, πολλές σκέψεις και πολύ μυαλό. Γυρνάω τότε και νέο στον Πιότρ Ιβάνοβιτς. Κάτι σοβαρό συμβαίνει εδώ. Αλλά εκείνο στο μεταξύ του είχε προλάβει και είχε κάνει νόημα στον ταβερνιάρη, τον Βλάσο. Του Βλάσο, ξέρετε, του έκανε γυναίκα του εδώ και δύο εβδομάδες. Ένα γιο! Και έτσι υπάρχει διάδοχο για την ταβέρνα που και εκείνο κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ναι. Πλησιάζει ο Βλάσο. Πλησιάζει ο Βλάσο. Και τότε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς, χαμηλώνοντας τη φωνή, του ψιθυρίζει. Ποιος είναι αυτός εκεί? Ποιο θύ είναι αυτός εκεί? Ποιο θύ είναι αυτός εκεί? Εννοώντας τον άγνωστο που μόλις είχε δρασκελίσει το κατόφλι της ισόρ. Α, κάνει ο Βλάσο. Αυτός. Είναι ένας δημόσιος υπάλληλος. Μάντια, μου κρυβίνει στα νεύρα, Πιότρ Ιβάνοβιτς. Δεν το βλέπεις πως δεν μπορείς να πεις υποφρετά μια ιστορία από τότε που σου έπεσε το μπροστινό σου το λάδι. Αυτός ο δημόσιος υπάλληλος.
υπάλληλος, λέει ο Βλάσου. Έρχεται από την Πετρούπολη, λέει. Τον λένε Ιβάν Αλεξάνδροβιτς Χρυστακόφ, λέει. Πάει στην επαρχία του Στράτοβ, λέει. Και φαίνεται πολύ παράξενα, λέει. Εδώ για δύο εβδομάδες μένει στο ξενοδοχείο και δεν πληρώνει πεντάρα τσεκιστή. Φεύγει ο Βλάσος και τότε μπαμ, μου έρχεται η ιδέα σαν από διαφώτιση. Γυρνάω και λέω στο θείο Τριβάνοβιτς, αυτό είναι! Όχι, εγώ είπα αυτό είναι! Ναι, εσύ το είπες. Αλλά πώς το είπες. Αυτό. Ενώ εγώ το είπα σωστά, σαν από διαφώτιση. Αυτό είναι! Και μετά σκέφτηκα. Αφού προορισμός του ξέρουν είναι το στράτο που όπως λέει, γιατί είχαν σωμερνάει εδώ δύο ολόκληρες εβδομάδες, φως φανάρι! Φώναξα και δυο μαντί φωνάξαμε. Αυτός είναι! Ποιος? Ή ποιος? Ο επιθεωρητής! Αποκλείεται. Πώς σας κατέβηκε στο κεφάλι κάτι τέτοιο? Κοντά φωνού τη γνώση. Δεν πληρώνει. Δεν κυκλοφορεί έκτος του δρόμου. Παρατηρεί τα πάντα. Για παράδειγμα, πλησίασε το τραπέζι μας και κοίταξε τα φτηνά μπακαλιαράκια με τέτοια ένταση που είναι θαύμα που δεν άρχισαν να κουνιούνται ή να πολλαπλασιάζονται. Θεέ και κύριε, και σε ποιο δωμάτιο μένει? Νούμερο 5, κάτω από τη σκάλα. Σε αυτό που μαχαιρώθηκαν πέρσι οι αξιωματικοί. Ναι, τα ξέρει γιατί το προσέχετε. Τι γυναίκα που πόσο καιρό έπεσε εκεί? Δύο εβδομάδες. Την ημέρα που ήρθε ήταν η γιορτή του Οθείου Βασιλείου του Αιγυπτιώτου. Δύο εβδομάδες. Και εγώ το μαθαίνω τώρα! Γιατί δεν θα έχει μάθει σε δύο εβδομάδες. Για να θυμηθώ. Έκανα περικοπές στο συσίτιο των φυλακισμένων. Απέλυσα τους σκουπιδιάριδες. Πω πω! Τα σκουπίδια έχουν πνίξει την πόλη. Είναι αδύνατο να μην το έχει πάρει μυρωδιά. Θα έχει σχηματίσει για μας τη χειρότερη ιδέα. Ό,τι έγινε έγινε. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να πάμε όλοι μαζί και να του υποβάλουμε τα σέλη μας. Όχι όλοι μαζί. Πρέπει να τηρηθεί η ιεραρχία. Πρώτα ο έπαρχος, ύστερα ο κλήρος, μετά οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων. Διότι όπως αναφέρεται ρητός και στις πράξεις των αποστόλων... Παρακαλώ, μη συνεχίζετε. Θα χειριστώ μόνος μου την υπόθεση. Τι διάβολο. Τόσες φουρτούνες έχω περάσει και τα κατάφερα μια χαρά. Τόσες έφημες μνήες έχω πάρει. Δεν μου λέτε ποια ηλικία είναι πάνω κάτω ο επιθεωρητής? Πάνω 40, κάτω 30. Ευτυχώς γιατί πέσαμε σε κανένα γέρο αρτηριοσκληρωτικό. Με τους νέους συνεννοείσαι καλύτερα όσο να είναι. Λοιπόν κύριε, πηγαίνετε στις υπηρεσίες σας και τακτοποιήστε όλες τις εκκρεμότητες. Εγώ και ο Πιότρη Βάνοβιτς από εδώ θα κάνουμε μια συνηθισμένη δίθεν επίσκεψη στο ξενοδοχείο για να διαπιστώσουμε αν φέρονται καθώς πρέπει στους τουρίστες και τους ταξιδιώτες. Σιστούνοφ! Ένα λεπτό. Έρχομαι. Πάλι τρώει αυτός. Έλα πάμε κι εμείς αμόσχε τώρα, δεν τσπάς και προλάβουμε καμιά συμφορά. Τι ανάγκη έχεις εσύ. Βάλε καινούργιες κάλτσες στους γέρους και όλα θα είναι μια χαρά. Άρα λοιπόν ανησυχεί εμένα. Πήραμε διαταγή να τους δίνουμε δύο φορές την εβδομάδα κρέας. Αλλά τους έχουμε ταράξει στο κουνουπίδι. Όλος ο τόπος βρωμάει κουνουπιδίδα. Έχουν ποντεστεί από δάθη μέχρι και η εξωτερική τύχη. Τι να κάνω τώρα. Σε λυπάμαι. Έχεις πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Και αν κάνει να έρθει στο δικαστήριο, που πολλοί αμφιβάλλουν, πού θα διάρκει. Οι δικογραφίες έχουν φτάσει μέχρι το ταβάνι. Τι αν κάνει να ρίξει καμιά ματιά έτσι δειγματοληπτικά, γρήγορα θα βαρεθεί και θα τα παρατήσει. Αφού κι εγώ ίδιος να φανταστείς, όταν πάω να μελετήσω καμιά μήνυση πριν να ανέβω στην έδρα, είναι τόσο μπλεγμένες μεταξύ τους σημαντίες των διαδίκων, που λέω από μέσα μου, δεν θα πάω να κόψω το λαιμό τους. Σβηστούνος! Διατάξτε, το αμέσως είναι έτοιμο. Μάλιστα. Θα με συνοδεύσετε εσύ και ο Προχώροφ. Ο δωροφύλαξης Προχώροφ αδύνατον. Γιατί? Δεν μπορεί. Πώς δεν μπορεί? Τον κουβαλήσανε στο τμήμα τύφλα στο Μεθύσι. Δύο κουβάδες νερό του ρίξανε, μα ακόμα να συνέλθει. Θεέ μου, τι διάολος έχω πέσει! Πού να πάει ο διάολος! Χάσω μπροστά μου! Ελάτε πιο τριβάνε, θα σας πηγαίνω. Εμένα δεν θα με πάρετε μαζί σας. Δύο αρκούνε, ξέρω ότι δεν φοράει τριστό μας. Καλά, δεν πειράζει. Θα τρέχω από πίσω και θα σας προλάβω. Είναι αμαρτία να κάνω τέτοιο επεισόδιο. Θα βρω μια χαραμάδα στο ξενοδοχείο και θα βολευτώ, εγώ ξέρω. Εξάλλου από εδώ μέχρι το ξενοδοχείο, σιγά το δρόμο! Οπό! Ο δρόμος! Σβηστούνοφ! Άκουσε με προσεκτικά.
θα πάρουν οι αστιφύλακες από μια σκούπα. Όλοι οι αστιφύλακες από μια σκούπα και θα κάνουν το δρόμο από εδώ μέχρι το ξενοδοχείο λαμπίκο. Εμείς. Και να έχεις υπόψη σου ότι έχω πολλά ράματα για τη γούνα σου. Ακούς, ξέρω που κρύβεις τα σημαίνια του λαμπάκια που θέλω. Και έμαθα τι έκανε στον έμπορα Τσερνιάγεφ. Σου δίνε τζάμπα το ύφασμα για ένα κοστούμι και σου του βούτυξε όλο το τόπι. Για τον βαθμό που έχεις, παίρνεις πολλά. Συνεννοηθήκαμε. Έτσι, αντετράβα. Α, για περιπολία στη γέφυρα να βάλεις εκείνο το ψηλό το, όπως το λένε. Κουκοβέστη. Ναι, αυτό είναι πιο επιβλητικός. Α, και κάτι άλλο. Στον παλιό φράχτη, δίπλα στο Τσαγκαράτικο, να βάλετε τίποτα μαδέρια. Τα είχατε στο σκάπι, όργο, είναι στα σκαριά. Και εκεί δίπλα από εκεί ένα βουνό σκουπίδια, θα στερεώσετε μπροστά εκείνη την πεσμένη προτομή. Για να μην φαίνονται τα σκουπίδια. Κατάλαβες. Και πες σε όλους. Έτσι και τους ρωτήσει ο επιθεωρητής αν είναι ευχαριστημένοι, θα απαντήσουν πολύ ευχαριστημένοι, εξοχότατε. Μη μάθω πως κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος πολύ για τη μαύρο φίδι που τον έφαγε. Ο επιθεωρητής θα φύγει, αλλά εγώ θα μείνω. Δίνε το τώρα. Θεέ μου, τι αμαρτίες πληρώνω. Κάνε να τη βγάλω καθαρή και θα υποχρεώσω εκείνο τον πονηρό που ροφεύει τα κεριά να μου φτιάξει μια λαμπάδα πιο ψηλή από τον πόη μου να έρθω να την ανάψω στην εκκλησία σου. Πω πω, η εκκλησία. Ζιστουνόφ. Αν γίνει λόγο για εκείνη την εκκλησία που επιχορηγήθηκε πριν από 6 χρόνια, θα πούν όλοι ότι αρχίσαμε το χτίσιμο, αλλά έπιασε φωτιά. Έτσι ακριβώς, έπιασε φωτιά. Όπως το έχω γράψει στην αναφορά μου. Και μην ξεχαστεί κανένας έξυπνος και πει ότι δεν σκάψαμε ούτε τα θεμέλια, γιατί. Πρόσεξε με. Εκείνο το βαλικαρά του τμήματος που πλακώνει στο ξύλο πιο μπροστά του, βάλτε σε υπηρεσία γραφείου, αλλά φρόντισε να διαδοθεί ότι τα καθήκοντα αυτά είναι εντελώς προσωρινά. Και κάτι τελευταίο. Επειδή υπάρχει περίπτωση κάποια επιθεώρηση του στρατιωτικού αγήματος να φροντίσουν οι φαντάροι κάτω από την κλαίνη να φορέσουν σόβρακα. Όσο είναι εδώ επιθεωρητής, δεν θα τα αερίζουν. Καταλαβές. Άντε, πάμε γίνει στο τριβάνο της. Και ο Θεός, βοηθός. Πάρε τα πόδια σου και τρέξε να προφτάσεις το αμάξι και κοίτα να τα μάθεις όλα καταλεπτός. Πώς είναι!
τσακίστηκε. Δεν είναι τίποτα. Μη σταματάς. Γρήγορα σου λέω, γρήγορα. Να με πάρει αν είχα νιώσει ποτέ μου τέτοια πείνα. Άκου την κοιλιά μου πως κάνει. Έτσι όπως πάμε δεν θα γυρίσουμε ξανά στο σπιτάκι μας. Από τότε που φύγαμε από την Πετρούπολη πάνε κιόλας. 2 μήνες. Και ο Κανακάρης μας τα σκόρπισε όλα στον δρόμο. Τώρα πανί με πανί. Αλλά αυτού νου, καρφάκι δεν του καίγεται. Όπου βρεθούμε, παίρνει ένα ύφος 40 καρδιναλίων και... Ο Σιπ, πού είσαι? Πήγαινε και κλείσε το καλύτερο δωμάτιο και παράγγειλε ένα πλούσιο γεύμα. Ό,τι λεφτά είχε ταξόδευσε για να πουλήσει μούρι. Και να είχε καμιά σπουδαία θέση. Γραφέας Α διορίστηκε, γραφέας Α τούκινε. Κολώνει όμως αυτός. Όποιος θα φωνάξει για κανένα χαρτάκι, δεν λέει όχι. Τα χάσε όλα. Μέχρι δεκάρα. Τέτοια ζωή τι να την κάνεις. 1000 φορές καλύτερα στο χωριό. Τραβάς βέβαια κάτι μοναξιές. Αλλά από την άλλη έχεις και την ησυχία σου. Βρίσκεις μια καλή γυναικούλα, την παντρεύεσαι, σου μαγειρεύεις, σε πλένει, την αράζεις. Άρχοντας. Αλλά έχεις ζωή στην Πετρούπολη. Άλλο πράγμα. Άμα έχεις λεφτά, θέατρα, συναυλίες. Ποιοτική ζωή, όχι αστεία. Πας στο τσίρκο και βλέπεις σκυλιά να χορεύουνε. Πας στην αγορά και οι έμποροι σε φωνάζουν «Εντιμότατο». Ανεβαίνεις στο ποταμόπλιο και μπορεί να κάτσεις πλάι-πλάι με υψηλά προσώπατα. Έναν δημόσιο υπάλληλο, ας πούμε. Ναι, ναι, ακόμα κι αυτό. Για άμα θες παρέα. Όρεξη να έχεις. Στις ταβέρνες και στα ξενοδοχεία συναντάς κάθε καρυδιάς καρύδι. Έναν του υπηκού να σου μιλάει για τις ώρες, για τους πλανήτες. Μια αγριά χείρα αξιωματικού που λέει άρες μάρες. Άσε που μπορεί να έχεις και τα τυχερά σου. Με καμιά νόστιμη καμαριέρα. Ποιοτική ζωή, όχι αστεία. Γλαμουράτη. Όλοι με το σάς και με το σύστο στόμα. Κι αν βαρεθείς, παίρνεις μια ανάμαξα και απλώνεις την αρίδα σου σαν μπέις. Κι αν δεν γουστάρεις να πληρώσεις, μια στιγμή λες, επιστρέφω αμέσως. Χώρεσε σε ένα σπίτι, το σκάσα από την πίσω πόρτα και εδώ δεν πάνε κι άλλοι. Το μόνο πρόβλημα είναι το φαγητό. Μια μέρα τρως του σκασμού και την άλλη λίγο θυμάσαι από την πείνα. Όπως σήμερα, καλή ώρα. Και όλα αυτά εξαιτίας του. Με το που παίρνει το έμβασμα το πατερούλι του δεν κρατιέται. Το ρίχνει στο γλέντι. Γλέντι, όχι αστεία. Και στη βδομάδα πάνω με στέλνει να σκοτώσω το καινούριο του φράκου. Σκότωμα κανονικό. Αντί για 150, το δίνω για 20. Έτσι και το μάθε το πατερούλης του. Θα του άστραφτε κάτι φούσκους που θα γύρναγε το σαγόνι του από την άλλη μεριά. Άμα δεν στρώσεις τον κόλο σου κάτω, κύριε, να δουλέψεις, θα έρθει η στιγμή που θα πεις το ψωμί ψωμάκι. Όπως σήμερα, καλή ώρα. Ξενοδόχος μου το ξεκαθάρισε. Φαΐ δεν έχει, εάν δεν πληρώσετε πρώτα τα περεσέτια. Και με τι να τα πληρώσουμε, μου λες, με αέρα κουπανιστό. Δεν ζητάω πολλά. Σιγά μονάχα.
πείνα που έχω. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα μπορούσα να φάω. Ο προκομμένος μας θα είναι. Για να δούμε μην οικονόμησε τίποτα. Πάρε. Για ψάξε μήπως έχει μείνει πουθενά λίγος καπνός. Πού να βρεθεί. Αντιπροχθές που μάρατε το τελευταίο. Για ακούσει. Διατάξτε. Πήγαινε εκεί που ξέρεις. Πού. Εκεί στην κουζίνα. Και πες τους να μου φέρουν κάτι να φάω. Απαπαπαπαπα. Δεν πατάω εγώ ξανά το πόδι μου εκεί κάτω. Τι τόλμησες και είπες ηλίκη. Είτε πάω είτε δεν πάω το ίδιο κάνει. Το αφεντικό μου το ξεκαθάρισε. Φαΐ γιοκ. Και με ποιο δικαίωμα. Μέχρι τον έπαρχο θα φτάσω λέει. Δύο εβδομάδες τώρα δεν είδα λεφτά ούτε για τον ίδιο ούτε για το φαΐ. Είσαστε κι δυο απατεώνες. Ειδικά το αφεντικό σου λέει από τις λίγες. Έχει γνωρίσει κι άλλους σαν και μας λέει. Και ξέρει ότι έχει να κάνει με γαϊδούρια ξεσαμάρωτα. Κτίνος. Το διασκεδάζεις επαναλαμβάνοντας τα λόγια του, ε. Είπε κι άλλα. Τέτοιους πελάτες να τους βράσω λέει. Να μου κρατάνε ένα δωμάτιο να τρώνε και το περίδρομο τζάμπα. Και τα σηκώνω εγώ κάτι τέτοια. Τώρα κιόλας πριν είναι αργά θα πάω να τους καταγγείλω. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, δεν την γλιτώνετε τη φυλακή. Βούλος το πια ηλίθιε, φτάνει. Να πάω να τον φωνάξω να σας τα πει ο ίδιος. Εγώ τι δουλειά έχω εγώ. Όμως, σε εσάς δεν μπορεί να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι καλύτερα, πιστέψτε με. Έτσι λες, ε. Πήγαινε. Τράβο φώναξέ τον. Που να πάρει ο διάλος, δεν μπορώ να κρατηθώ από την πείνα, δεν το βλέπεις. Η πείνα ήταν αυτή. Έκανα μια βόλτα πας και μου κοπεί η όρεξη. Αλλά τίποτα. Έτσι και ναι με ξετίναζε εκείνος όλα θεματισμένος, όλο χαγός. Όλο τα ρέστα μου και τα ρέστα μου και όλο τάπαινε. Πού θα μου πάει όμως. Θα του την πάρω τη ρεβάνση. Πόσο θα κρατήσει η γκίνια. Ότι με κυνηγάει βέβαια, με κυνηγάει. Αλλιώς δεν θα βρισκόμουν τώρα μέσα σε αυτή την απέσια τρύπα. Τη βρώμικη πόλη. Και να μην δίνει κανένας, φέρεσέ. Ανέκουστο. Το αφεντικό με έστειλε να σας ρωτήσω τι θέλετε. Καλημέρα, φίλε μου. Από υγεία πώς πάμε. Δόξα τον Θεό, καλά. Και από πελατεία. Υπάρχει πόλη και δεν παραπονιόμαστε. Εγώ όμως έχω ένα παράπονο. Δεν μου σερβίρετε ακόμα το γεύμα. Και διάσου. Γιατί αμέσως μετά το φαγητό έχω μια πολύ σοβαρή εργασία. Είμαι συγγραφέας, ξέρετε. Το αφεντικό λέει δεν έχει φαΐ και δεν δίνει με πίστοση. Και ετοιμάζεται να πάει στον έπαρχο. Εξήγησέ του, σε παρακαλώ, ότι εγώ πρέπει να φάω. Τα λεφτά είναι μια άλλη ιστορία. Μα τι διάβολο, επειδή αυτός μπορεί να μείνει νηστικός, σαν χωριάτης που είναι, θα λέει πως όλοι είμαστε σαν τα μούτρα του. Άμα πια. Μάλιστα, θα του το πω. Έτσι και με στείλει φαΐ την έβαψα. Πεινά όσο δεν μίλωσα ποτέ στη ζωή μου. Τι να κάνω. Ίσως θα μπορούσα να πουλήσω τον παντελόνι μου. Για να γυρίσω στο σπίτι χωρίς το πρωτευουσιάνικο κουστούμι μου. Δεν λέει. Αλλιώς είχα φανταστεί την επίσκεψη στο πατρικό μου. Εγώ. Πάνω σε ένα ωραίο αμάξι, με τα φανάρια αναμένει. Κι ο Σιτ πίσω να στέκει ορθώς με τη λιβρέα. Θα τα είχαν οι γείτονες. Ποιος είναι αυτός καλέ. Έστελνα ύστερα τον υπερέτειους να με αναγγείλει. Ο Ιβάν Αλεξάνδροβιτς Χλεστακόφεκ Πετρουπόλεως ρωτάει αν θα ευδοκίσετε να τον δεχτείτε. Που να ξέρουν οι χωριάτες τι πάει να πει ευδοκίσετε να τον δεχτείτε. Όποιος γείτονας πάει για επίσκεψη, τραβάει σαν ζώο του γρού για το σαλόνι. Πλησίασα ύστερα μία από τις ωραίες κόρες του σπιτιού Ολοσχάτη. Πες πως είναι, τα σέρ. Με τόσο πειρασμένος, που τρώει πλακόμα και τα γονατά. Ήρθα. Το βλέπω. Φέρνουν το φαΐ. Το φέρνουν. Το φέρνουν. Το φέρνουν. Το φέρνουν. Πόση ώρα θα το φέρνουν. Τράβα να τους πεις να το φέρνουν. Το αφεντικό λέει τελευταία φορά. Δεν με παρατάς και εσύ με το αφεντικό σου. Τι έχει. Σούπα. Μόνο. Μόνο. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν τη θέλω. Να τα μαζεύω τότε. Ας την κάτω. Πού είναι
η σαλάτα. Δεν έχει σαλάτα. Πώς δεν έχει σαλάτα. Τώρα μόλις πέρασα από την κουζίνα και είδα μια γαμάθρα γεμάτη σαλάτα. Έχει βέβαια, μα δεν έχει. Τίποτα άλλο δεν έχει. Και τα ψάρια, τα γλυκά, οι κοτολέτες. Το πρωί, σήμερα το πρωί, είδα δύο τύπους να τρώνε μπακαλιαράκι και αλογιάφαρο. Αυτά τα έχουμε για τους καλούς πελάτες. Γιατί, τι παραπάνω έχουν εκείνοι από εμένα. Πληρώνουν. Να χαθείς βλάκα. Εγώ φταίω που σου δίνω σημασία. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Όταν μιλάς σε μένα, να προσέχεις πως μου μιλάς. Χάσω από μπροστά μου. Τι νεροπούλι είναι αυτό. Τι είναι ένα κομπολιάρι. Το μαχαίρι τι μου το έφερε για να κομπολιάρι. Απατεώνες. Παλιά άνθρωποι! Αγιοκτήτες! Να χαμηλάει στο λίγο ψωμί να το κάνω παπάρα! Κύριε! Κύριε! Ο έμαρχος είναι κάτω! Και ρωτάει για σας! Oh. Εκείνο το κτίνο σου τα πρόλαβε κιόλας! Λες να με κλείσουν φυλακή! Μάλλον πρέπει να τους κάτσω! Και πού να πάω! Οι πολυεπίθρονοι στους αστυνομικούς! Όχι. Θα μείνω. Θα μείνω και θα το μιλήσω έξω από τα δόντια. Θα του πω... Πώς τολμάτε, ρε! Πώς! Κύριε! Κύριε! Επιτρέψτε μου να σας υποβάλω τα σέβη μου. Παρομοίως. Είναι συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά... Τι λέτε τώρα! Αλλά με την καπιτά μου ως πρώτο πολίτη αυτής της πόλης φροντίζω πάντα να ελέγχω αν οι επισκέπτες μας είναι ευχαριστημένοι. Αν υπάρχουν κάποια παράπονα... Παράπονα? Σας ευωδεώ. Δεν είναι δικό μου το λάθος. Δεν μένω όπου να είναι κάποια χρήματα από το χωριό. Εκείνος θέλει. Τα φαγητά του Λαέσχος. Κρέας σκληρός σαν πέτρα. Μια σούπα, ο Θεός θα την κάνει σούπα. Αν δεν φοβόμουν μυρί πάνω, το δρόμο θα την πετούσα το φαγητή. Συγγνώμη, σας διαβεβαιώ. Δεν είναι δικό μου το λάθος. Στην αγορά της πόλης όπου διενεργώ συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους, το κρέας είναι πρώτης ποιότητας. Και αν κάτι χωλένε εδώ, επιτρέψτε μου να σας συνοδεύσω σε ένα κατάλημα. Ξέρω τι εννοείται. Πάτε δηλαδή στη φυλακή με συνοδεία. Και με ποιο δικαίωμα! Ξέρετε ποιος είμαι εγώ! Εγώ υπηρετώ στην Πετρούπολη εγώ! Πώς έραψες! Θα τα προλαμβάνουν αυτοί οι αναθεματισμένοι έμποροι. Και ολόκληρο σύνταγμα να φέρετε, δεν το κουνάω από εδώ. Θα αναφερθώ αμέσως στον υπουργό. Ποιος νομίζετε ότι είσαστε, πάνω από εσάς υπάρχουν οι νόμοι, κύριε! Λυπηθείτε με. Έχω γυναίκα και παιδιά. Μην με καταστρέψετε. Και να κάνω φυλακή εγώ, επειδή εσείς έχετε γυναίκα και παιδιά. Άλλο και το πάλι. Σας ευχαριστώ, αλλά να μου λείπει το βίσιο. Το σύστημα αυτή, κύριε. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Και πώς να λειτουργήσουμε τέτοιους μισθούς πείνας που παίρνουμε. Να, εγώ για παράδειγμα, ο μισθός δεν μου φαίνεται για ζήτο. Καταδέχτηκα να πάρω κάποια δώρα, αλλά εντελώς ασήμαντα. Λίγα τρόφιμα, ένα διακοστούμι. Και μην ακούτε που λένε ότι εγώ βάζω κάποιον αστυνομικό να δέρνει τον κόσμο. Είναι όλα ψέματα και κακόβουλες διαδόσεις. Ο κόσμος δεν χρωστάει καλοκαίρι. Χαίρεται να καταστρέψει τον άλλο. Και τι με νοιάζει εμένα για τους εχθρούς σας και για έναν στη φύλακα που δέρνει. Εμένα μια φορά δεν θα πλώσει τα χέρια πάνω μου. Κι αν μένω ακόμα εδώ, είναι γιατί ξέρουν ακόμα και από ψηλά. Πώς δεν μπερδεύεις αυτή τη φυγιά, δεν ξέρω πού να το μιλήσω. Θα με δοκιμάσω και ό,τι βρέξα, σας κατεβάσει. Αν έχετε ανάγκη από μετρητά, μην το σκέφτεστε. Χρέος μου είναι να παρέχω οποιαδήποτε διευκόλυνση στους επισκέπτες μας. Τότε... δώστε μου ένα δάνειο να ξοφλήσω το ξενοδοχείο. 200 που φτάνουν. Ας είναι και λιγότερα, δεν με πειράζει. Ορίστε. Είναι ακριβώς 200. Δεν χρειάζεται να τα μετρήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας τα επιστρέψω σύντομα. Είστε πολύ εντάξει λοιπόν, και εγώ στην αρχή σας είχα παρεξηγήσει. Ουφ, ευτυχώς θα πήρε το πράγμα, μπήκε σε καλό δρόμο. Όταν βάλεις τα δίπλα στο φακελάκι, έχει 400. Ο ΣΥΠ! Φώναξε μου τον καρσόνι. Μη στέλνεστε ρωτή, κύριε. Δεν πειράζει. Καθίστε πάνω. Δεν πειράζει, μην ενοχλήσετε. Καθίστε πάνω. Μην ενοχλήσετε. Καθίστε λοιπόν.
Ξεχνιέται ώρες ώρες και αποκαλύπτει το αξίωμα. Αφού όμως θέλει την καλά να περάσει το παρατήρητος, ας παίξει το παιχνιδάκι. Λοιπόν, μου λέτε, βγήκαμε μια βόλτα σήμερα εγώ και ο εντυμότατος πολίτης από εδώ, ο Βιώτης Βάνοβιτς, για να διαπιστώσουμε αν όλα βαίνουν καλώς. Γιατί πρέπει να ξέρετε πως εγώ δεν αντίκω σε εκείνους επάρχους που δεν επιδεικνύουν το προσήκον ενδιαφέρον με την καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτό, όχι επειδή σε επιβάλλει το υπηρεσιακό καθήκον, αλλά επειδή τρέφω φιλάνθρωπα αισθήματα. Η επιβράβευση είναι όχι ηλική, αλλά ηθική. Μια τέτοια επιβράβευση εξάλλου είναι και το γεγονός ότι στα πλαίσια των καθηκόντων μου είχα σήμερα την τιμή να γνωρίσω την εντυμότητά σας. Η τιμή είναι όλη δική μου. Ευτυχώς που ήρθατε, γιατί είχα μείνει απένταρος. Να τολμήσω να ρωτήσω, ποιος είναι ο τελικός προορισμός σας? Πηγαίνω για το στράτο. Από εκεί κατάγομαι. Κοίτα πώς ξεφουρνίζει τα ψέματα χωρίς να κοκκινίζει. Τα ταξίδια έχουν και τις δυσκολίες τους, αλλά και πολλά κέρδη. Ανοίγουν νέους ορίζοντες. Προσφέρουν γνώσεις και εμπειρίες. Φαντάζομαι πως κάτι τέτοιο θα είναι ο στόχος και του δικού σας ταξιδιού. Μπα, για τον πατέρα μου πάω που με φώναξε άρον-άρον. Έχει γίνει, λέει, έξαλλος που έμεινα στάσιμος. Αν ήξερε όμως την κατάσταση στην Πετρούπολη, θα έβλεπε ότι οι προαγωγές δεν τρέχουν στους δρόμους. Εγώ όμως θα το ξεκαθαρίσω. Δεν κάθομαι στο στράτο ο κόσμος να χαλάσει. Τι δουλειά έχω εγώ με τους χωριάτες? Για μένα υπάρχει μόνο η Πετρούπολη. Η πηγή της ευγένειας και της ανώτερης μόρφης. Γιατί αραβιάζει τόσα ψέματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Η ζωή στην επαρχία είναι πραγματικά λιπόφορη. Εδώ, ας πούμε, μέρα νύχτα φροντίζεις, κοπιάζεις, θυσιάζεις για τη θέση του λογαριασμού. Και πιο άλλη επιβράβευση, μηδέν. Έχετε δίκιο. Δεν ταιριάζει σε ανθρώπους σαν και εσάς τέτοια ζωή. Αυτό το δωμάτιο σαν να είναι λίγο υγρό, δεν νομίζετε? Να ήταν μόνο η υγρασία. Κάθε βράδυ υποβάλλομαι σε συνεχείς αφαιμάξεις από χιλιάδες κορδιούς. Τι μου λέτε, πώς τελμούν σε εσάς που έπρεπε να σας βλέπουν οι κοργοί και να χάνονται στο σκοτάδι? Σκοτεινό όμως αυτό το δωμάτιο. Στέτοστάθος, μου στέρισαν για τα κεριά. Και αυτά που μου φέραν αρχικά μίλησαν από μακριά ότι είναι νοθωμένα. Μου ήρθε τώρα εδώ μια ιδέα, αλλά όχι, όχι, δεν είμαι άξιος. Ιδέα, τι είδους ιδέα? Κακώς το ανέφερα, δεν έπρεπε. Μα μιλήστε λοιπόν. Θα μπορούσατε, θα ήταν μεγάλη τιμή. Τολμώ να... Έχω, ξέρετε, στο σπίτι μου ένα ωραίο δωμάτιο ότι πρέπει για σας. Φωτεινό και ήσυχο. Τι, πώς είπατε? Μη θυμώρετε. Ήταν πολύ τολμηρό από μένα, με συγχωρείτε. Σας συγχωρώ και θα έρθω. Το προτιμώ από αυτό το αγούρι. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι. Τι γυναίκα μου, βέβαιος, θα πετάξει από τη χαρά της. Η φιλοξενία είναι παράδοση για μας. Ιδιαίτερα όταν ο ξένος είναι αυτός ο μορφωμένος απλός και ειλικρινής άνθρωπος όπως εσείς. Μην νομίζετε πως πάρα σας πολλακέψω. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ξέρετε, γιατί και εμένα εδώ μου κάθονται οι διπρόσωποι άνθρωποι. Μου αρέσουν αυτοί που μου λένε κατά πρόσωπο ότι σκέφτονται. Αρκεί παράλληλα να μου δείχνουν σεβασμό και αφοσίωση. Αφοσίωση και σεβασμό. Με φωνάξατε! Το λογαριασμό και γρήγορα. Σας έφερα έναν τις προάλλες. Και έχεις την απέτηση να τον φυλάω σαν θαυρό, λέγε. Πατού! Την πρώτη μέρα πήρατε πλήρες γεύμα. Απού! Τη δεύτερη μόνο ορεκτικά. Απού! Από εκεί και πέρα όλα με πίστοση. Ποιος είπε, βρε ηλίθιε, να μου δώσεις πλήρη αναφορά? Λέγε, πόσα! Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε. Θα το ρυθμίσω εγώ το ζήτημα. Ωραία! Το τακτοποίησα κι αυτό! Τι θα λέγατε τώρα να πάμε μια βόλτα να δείτε τα δημόσια ιδρύματα της πόλης? Κοινοφελείς επιχειρήσεις, σχολεία, φυλακές. Και τι να κάνω εγώ εκεί? Να πάρετε μια ιδέα, να δείτε πώς λειτουργούν, πώς διηγούνται, με ποιες λαμπρές μεθόδους μεταδίδεται η γνώση στους μαθητές. Ξέρω εγώ. Το ξέρω όπως ξέρετε, αλλά σήμερα είναι μια άλλη μέρα και μπορεί να δοθεί πολλά μεγάλα μάτια. Δεν χάνουμε και τίποτα. Λέω να αρχίσουμε από τις φυλακές. Να δούμε κυρίως πώς συντίζονται εκεί οι εγκληματίες. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τότε ας πάμε σε ένα κοινοφελές ίδρυμα. Το προτιμώ. Θα έρθουν το τυπό στο αμάξι ή θα με τιμήσετε να... Θα σας τιμήσω. Διότι μάλλον και όπως βλέπετε δεν περισσεύει η θέση για εσάς. Πρέπει να ειδοποιείς τον Αρτεμή. Για στιγμή, Πιότρη Μάλλοβιτς. Δεν είναι τίποτα, μην ενοχλήσετε. Πάει ένα τσιροτάκι, ούτε που θα φέρετε.
Επιτρέψτε μου, κύριε, να στείλω ασυλίωμα στη γυναίκα μου να ετοιμάσει την υποδοχή σας. Πλησίασε, πει ο Τριβάνοβης. Ένα κομμάτι χαρτί, αν είχατε την καλοσύνη. Χαρτί. Χαρτί. Α. Αυτός ο λογαριασμός σας κάνει. Τελειώνω αμέσως. Στο μεταξύ, νομίζω ότι ο υπηρέτης σας πρέπει να φροντίσει να φορτώσει τις αποσκευές σας στο αμάξι. Με την ησυχία σας, πάω να τον βρω. Ο κανάλιας θα έχει στις πολιορκίες στην κουζίνα. Δεν ξέρω τι λογής φρούτου είσαι, αδερφέ μου, αλλά θα σε ποτίσω εγώ με κρασί μαδέρας που ζαλίζει μέχρι και ελέφαντα. Να μάθω επιτέλους με ποιον έχω να κάνω. Και πόσο επικίνδυνος είναι. Σε φιλώ, σύζυγό σου. Αχ, Θεέ μου, πρέπει
Να βγαίνω κι εγώ τώρα, πρέπει να δω πως πάλι επιθεώρηση. Δεν σε κρατάει κανείς. Για να δούμε τώρα τι θα φορέσουμε. Θέλει προσοχή. Και μας θεωρήσει βλάχες ο Πρετεβουσιάνος και μας πάρει στο ψηλό. Εσύ, λέω να βάλεις το καλάζιο με τις φραμπαλάδες. Α, όχι, όχι, όχι. Όχι το καλάζιο. Και η κόρη του Αμόσφιο τώρα δεν φοράει γαλάζιο στον περίπατο. Και η γυναίκα του Αρτεμή Φιλίπποβιτ στην εκκλησία. Και α, εγώ θα φορέσω αυτό με τα λουλούδια. Α, φορά ό,τι θες. Είσαι αγή στο κεφάλι. Εγώ πάντως βάλω το κίτρινο. Το κίτρινο δεν σας πάει. Ταιριάζει στις μαυρομάτες. Κι εγώ τι είμαι, διότι όταν ρίχνω τα χαρτιά δεν είμαι ντάμα σπαθή. Ντάμα κούπα είσαστε. Χαϊδίες από ντάμα κούπα. Εγώ ποτέ δεν ήμουν ντάμα κούπα. Θεέ μου η σημερινή νεολαία. Συγγνώμη, που μπορώ να αφήσω τις αποσκευές στο αφέντη μου. Πηγαίνετε από εδώ και θα σας πω. Μια στιγμή θα αργήσει ο στρατηγός. Ποιος στρατηγός? Μα το αφεντικό σου. Α, αυτός ο στρατηγός. Μήπως δεν είναι στρατηγός? Μα τι λέτε τώρα, είναι ανώτερος και από στρατηγός. Σωστά έτσι, ε. Φαντάζομαι τι ζωή θα έχετε περάσει μαζί. Ου, ζωή και κότα. Πού να σας τα λέω. Α, τώρα που είπα κότα, θυμήθηκα ότι σήμερα λόγω φόρτου εργασίας δεν πρόλαβα να φάω. Μήπως... Μα τι λέτε, αλίμονο. Ελάτε μαζί μου. Μα τι έτσι μπαλιτός, είπε ο Τριβάνοβιτς. Έλα, πάμε να σε επισκευάσω. Υπέροχα με την οβελή σας, Τρίβανο. Και μ' αρέσει που δείχνετε τα εξωθέατα σας στους επισκέπτες. Σε καμιά άλλη πόλη δεν μου τα δείξατε. Στις άλλες πόλεις, οι έπαρχοι και οι υπάλληλοι μοιάζονται μόνο για το ατομικό του συμφέρον. Ενώ εδώ, έχουν ένα νύχτα, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά το πώς θα εκτελέσουμε το καθήκον μας, ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ιδιαίτερα οι προϊστάμενοι μας. Μπράβο, μπράβο. Και το φαγητό σας, πολύ χορταστικό. Δεν μου λέτε, έτσι τρώτε κάθε μέρα. Έτσι, μπράβο, βάλαμε τα δυνατά μας για να σας περιποιηθούμε. Μπράβο, μπράβο. Μου αρέσει, ξέρετε, το καλό φαγητό. Πώς το είπαμε εκείνο το ψάρι, πέστροφες ήταν. Αρέ, νοστιμότατες. Για θυμίστε μου, τις πέστροφες, στο νοσοκομείο δεν ξέρω. Νοσοκομείο εξοχότατε. Τυχερή η άρρωστη. Με τέτοια περιποίηση απορώ που μένουν τόσα κρεβάτια άδεια. Α, τους κάνουμε τόσο γρήγορα περδίκια που δεν βρίσκουν καμία δικαιολογία για να παραδίνουν τους νοσηλεία τους. Τώρα, μας έχουν μείνει καμία δεκαριά όλοι και όλοι. Όχι να το πούμε αυτό, αλλά από τότε που ανέλαβα τη διεύθυνση του Ιδρύματος, αδειάζουν τα κρεβάτια ομαδικά. Μόλις οι ασθενείς πατήσουν το πόδι του στο νοσοκομείο, αμέσως μπαίνει σε λειτουργία ο μηχανισμός. Έτσι ακριβώς. Το ίδιο σαν ρολόι ακριβίας λειτουργούν τα πάντα στην πόλη. Τα καθήκοντα βέβαια ενός επάρχου είναι πιο σύνθετα, μια που έχει αναλάβει ευθύνες όπως η καθαριότητα, η ευταξία κτλ. Κουράζομαι πολύ. Αλλά όταν η πόλη είναι πεντακάθαρη, όταν οι κρατούμενοι σιτίζονται επαρκώς, όταν ουδείς μέθης ο συνταής κυκλοφορεί στους δρόμους, όταν το εμπόριο διεξάγεται κανονικώς. Τι άλλο να επιθυμήσω. Μακάρι, λέω, η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το έργο μου. Αλλά κι αν δεν έχω μια δίκαιη επιβράβευση, μου αρκεί που έχω ήσυχη τη συνείδηση. Α, τον πάλιο ψεύτη, πώς τα λέει. Μετά από όλα αυτά, ελπίζω να χαλαρώνετε λιγάκι με κανένα χαρτάκι, ε! Αλλά πού ρίχνεις άδεια για να πιάσεις γεμάτα, ε! Με τα χαρτιά, τι να σας πω! Είμαι τόσο άσχετος που τα βρίσκω μπαστούνια. Α, τον αγριό! Μια φορά κάθισα σε ένα καρέ, αλλά αδύνατο να καταλάβω τι ρόλο παίζανε κάτι καρδούλες στη γάτη τριφύλια. Το παράδειγμα δεν καταλάβετε μια χαρά όταν έρθανε στην πρέφα. Χαμένος χρόνος τα χαρτιά έξω πέτατε. Και πού καιρός με τόσες φροντίδες. Μην το παρακάνετε κι εσείς. Έχουν και τα χαρτιά του γούστο τους. Ειδικά όταν έχεις 8 αχρωμάτιστα και τους άσυρους. Διάβολε! Όλα τα προλάβανε πια! Επιτρέψτε να σας παρουσιάσω την οικογένειά μου. Η σύζυγός μου, Άννα Αντρέγευνα. Κυρία μου, μεγάλη μου τιμή. Η τιμή είναι δική μας, κύριε. Επιμένω μόνο δική μου. Όμως είστε τόσο ευγενείς. Η κόρη μας, Μαρία Αντώνοβνα.
Εσποσίδα. Πασέρι. Καθίστε, παρακαλώ. Να καθίσω δίπλα σας. Ούτε στα όνειρά μου δεν μπορούσα να φανταστώ τέτοια ευτυχία. Αδύνατο να το πιστέψω ότι ένας κύριος όπως εσείς βρίσκεται ευχάριστη τη συντροφιά μου. Ρία μου, είμαι κυριολεκτικά παγεμένος. Μοιάζεται με όαση μέσα στην έρημο. Α, πόσο σας νιώθω. Εσείς ένας πρωτεπουσιάδης να περιπέρεστε στην ταπεινή μας επαρχία. Όταν σας γνώριζα, κυρία μου, η θέση μου θα ήταν εξαιρετικά δυσάρεστη. Συνηθισμένο σε ένα αριστοκρατικό περιβάλλον που είναι αδύνατο να ανεχθώ τα βρώμικα ξενοδοχεία, την αγένεια, την αμάθη. Πόσο θα υποφέρατε, μοναμί. Πάνε αυτά τώρα. Εσείς πήρατε ένα σφουγγάρι και τα σβήσατε. Πώς να τολμήσω να το πιστέψω ότι εγώ, μία κάτοικος της επαρχίας... Μην το λέτε, ε. Έχει και η επαρχία τα βουλαλάκια της, τα λιάκια της, η Πετρούπολη βέβαια. Α, η Πετρούπολη. Εκεί εγώ. Ίσως εσείς με νομίζετε για κάποιον υπάλληλο της σειράς. Όμως όχι. Από το γραφείο περνάω μόνο για να δώσω οδηγίες. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι φυσταμενοί μου. Τελευταία θέλησα να μου δώσουν προαγωγή. Αλλά σκέφτηκα ποιος ο λόγος και είπα όχι. Έτσι αλλιώς όλοι επιζητούν την ευνοιά μου. Από τον διευθυντή μέχρι τον κλητήρα. Εκείνος ο καημένος. Και τι είδε κάτι για να με ευχαριστήσει. Τρέχει στο πίσω μου στις σκάλες και παρακαλεί. Επιτρέψτε μου, Ιβάν Αλεξάνδροβιτς, να σας ξεσκονίσω τα παπούτσια. Μα γιατί δεν κάθεστε εκεί. Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε μπροστά στους ανωτέρους. Ως ανώτερος άνθρωπος, συγχαίρω με την αδημοτυπία. Κάνω το κάθε τι για να περάσω απαρατήρητος. Αλλά δυστυχώς με αναγνωρίζουν και ψιθυρίζουν. Αυτός είναι ο Ιβάν Αλεξάνδροβιτς. Όταν πηγαίνω στο θέατρο, ξεσπάει σωστό σούστρο. Αλλά τι να κάνω που μου αρέσει το θέατρο. Δεν είναι μόνο ότι γνωρίζω πολλές θεατρίνες. Αλλά γράφω και τα έργα που παίζουν. Είμαι γνωστός στους πιο σοβαρούς φιλολογικούς κύκλους. Πετρογκόπων, κολλητάρια. Νικολάη του λέω, γιατί είσαι τόσο μοτσούφλης, αφού πάμε και οι δυο μας πολύ καλά. Είστε και συγγραφές. Ναι, έχω γράψει πολλά έργα. Είχαμε του Φίκαρο, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, η Μυρίδια, ο Δεν Κιχώτης κι άλλα κι άλλα πολλά. Πού να τα θυμάμαι όλο. Και τα ξεκίνησα τελείως τυχαία. Και μου ήρθε στο μυαλό μου όλο κοπανιά. Μήπως είναι δικό σας και ο Ρομπινσόν Κρούσος. Εσείς τι λέτε. Δεν κατάλαβα. Μα καλέ μαμά του βιβλίου στο εξώφυλλο γράφει το όνομα ενός Εγγλέζου. Έγραψε κι αυτός ένα Ρομπινσόν μικρή μου. Αλλά ο δικός μου είναι καλύτερο. Είμαι σίγουρη ότι ο δικός σας θα διαβάσει. Α, η λογοτεχνία. Στο σπίτι μου στην Πετρούπολη, γνωστό ως το παλάτι του Ιβάν Αλεξάνδροβιτς, συχνάζουν οι διασημότεροι άνθρωποι της Ρωσίας. Όποτε σας βγάλει ο δρόμος από εκεί, είσαστε όλοι καλεσμένοι. Ωλαλα, φαντάζομαι τι θα γίνεται στις δεξιώσεις. Όλα σας τα λέω. Στις δεξιώσεις που πηγαίνω, η σούπα φτάνει ατμοπλοϊκός μέσα στην κατσαρόλα της κατευθείαν από το Παρίσι. Σηκώνει το καπέκι και αχνίζει ακόμα. Μετά το φαγητό και το ποτό, στρωνόμαστε στο χαρτί. Εγώ, υπουργός εξωτερικών, υπερβευτές Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, γυρίζω στο σπίτι μου χαράματα, ψόφιος από την κούραση. Ο προθάλαμος είναι πίκτρος στους εμισήμους. Πρίγκιπες, δούκες, υπουργοί, αφήνω ένα βόμβο. Σαν μέλησες. Τραβάω για ύπνο και αυτό το με αναγνωρίζει. Έχουν ανάγκη, βλέπετε. Κάποτε παρουσιάστηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο κράτος κι όλοι έβγαζαν τη μύτη τους απ' έξω. Ένα μάτσο απεσταλμένοι φτάνε στο σπίτι μου πρωί-πρωί ζητώντας ακροάσεις. Βγήκα με τη ρόμπα. Ιβάν Αλεξάνδροβιτς, σώστε μας. Ομολογώ, μου στάχασα λιγάκι, έτσι όπως ήμουν με τη ρόμπα μου. Σκέφτηκα να αγκριθώ, αλλά τι θα γινόταν και το μάθαινε ο Τσάρ.
εντάξει, κύριε, τους λέω. Υπέραν όλων οι συντρίες της πατρίδας. Προσέξτε όμως καλά. Όταν αναλαμβάνω εγώ δεν αστιάβομαι, θα μάθει εσείς 14. Έτσι κάνετε καμιά κουτσικέρα, μαύρο φίδι που σας έφαγε. Α, έτσι είμαι εγώ. Δεν θα ρίζω κάστρα σε καν. Ακόμα και τα ανώτερα κλιμάκια του κράτους στέκονται σούζα μπροστά. Το ξέρουν πως εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν. Μπαινοβγαίνω στα ανάκτορα κάθε μέρα. Και αύριο που θα προχωθώ σε στρετάρχη... Μήπως θα θέλατε να ξεκουραστείτε λίγο. Βλογώ. Πως είμαι λιγάκι ζαλισμένος. Τι υπέροχο κρασί. Τι είπες να πες. Δεν λέω. Αυτός μάλιστα πιο Τριβάνοβιτς. Από μακριά φαίνεται πόσο σπουδαίος είναι. Κόντεψα να κατουρηθώ από το φόβο μου. Κύριε μόλις να έχει, από τους πράττικους και βάλε, από τους τέτοιους, πάμε να τα προλάβουμε όλα που θέλουν. Είναι πολύ χαριτωμένος. Γλύκας είναι. Και την τρόπη, τη ευγένεια. Από μακριά το φωνάζει ότι είναι ο πρωτεβουσιάνος και μου ρίχνε κάθε τόσο κάτι ματιές. Σε εμένα τις έριχνε, καλέ μαμά. Δεν λέω, σου ρίξε και σε ένα καναπιό με ευγένεια. Είπε μέσα του, ας ρίξουμε κι αφήνεις καμιά ματιά. Και εγώ σου λέω πως... Την καλό φωνάρες είναι αυτές. Και τον αγλαίω να τα ξεφούρνεις όλα. Ίσως έβαλε λίγο αλατάκι παραπάνω, αλλά αυτό συμβαίνει συχνά η αντίδυμη του λόγου. Ω Θεέ μου, έχει παραδώσει με υπουργούς. Μπαινοβγαίνει στα ανάκτορα. Νιώθω σαν να πατάω πάνω σε αυτό το δέντρο και φύγει από κάτω το χάος. Υπερβάλλεις. Όπως πάντα υπερβάλλεις. Εγώ δεν διέκρινα κανέναν κίνδυνο. Πρόκειται για έναν άνθρωπο καλλιεργημένο και με καλούς τρόπους. Βέβαια. Για σας τις γυναίκες πέρα βρέχει. Καθώς και του μιλούσε, λες και είχες απέναντι στον πιο τριβάλλον μου και στον πιο τριβάλλον της. Τι χάνω τώρα την ώρα μαζί σου. Κάτι πρέπει να κάνω. Τι όμως. Δεν ξέρω από πού να τον πιάσω. Περίεργος άνθρωπος. Στο ξενοδοχείο έλεγε κάτι διφορούμενα. Αδύνατο να καταλάβω που το πάει. Ένα πορτάκαλο μου άνθρωπο. Κοιμήθηκε. Πα, ακόμα ανακλαρίσετε. Για πες μου, πώς σε λένε. Πώς είπες, πώς είναι. Σε ταΐσανε μέσα καλά. Για τι βαθμό έχει ο κύριος. Έχει αυτόν που πρέπει. Και είναι αυστηρός, το δέσανε σαν πιάζει. Του αρέσει η τάξη, να είναι όλα στην εντέλεια. Και πώς είναι όταν φοράει τη στολή. Φτάνει πια, μην τον ζαλίζεις τον άνθρωπο από αυτές τις ανοησίες. Λοιπόν, εσένα φίλε μου, σε συμπάθησα από την αρχή. Και σαν να μου φαίνεται πως κρυώνεις λίγο. Να, πάρε να πιείς ένα τσακάκι, να ζεσταθείς. Ευχαριστώ πολύ, αφεντικό! Ο Θεός να σε έχει καλά! Πες μου τώρα. Όχι, σε μένα θα πει! Τι χρώμα μάτια του αρέσει. Σταμάτα πια! Εδώ ο κόσμος καίγεται! Λοιπόν, φίλε μου, όταν ταξιδεύει ο κύριος σου, τι ετοιμάει περισσότερο τους καλούς τρόπους, τα κεράσματα, τις... Τα κεράσματα! Τα κεράσματα, Βέβαια! Με παίρνει κατά μέρος και μου λέει. Λοιπόν, όσοι σε κεράσανε, είσαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι κύριε, του λέω. Α, ώστε έτσι, να μου το θυμηθείς αυτό όταν γυρίσουμε στη βάση μας. Όχι, κύριε, αφήστε, δεν πειράζει. Εγώ δεν ζητάω πολλά. Φτωχός άνθρωπος είμαι. Σου δώσα πριν, δεν σου δώσα και ένα τσαγάκι. Να. Πάρε, πέρα και για τα βουτήματα. Με παραχαϊδεύετε, κύριε! Θα πιω το τσάι στη γλυκιά σας! Και πού είσαι, στην επιστροφή, έλα να σε κεράσω κι εγώ ένα γλυκάκι. Θα πιω δυο τσάια στη γλυκιά σας. Ο Σιπ, κάνε μου μια χάρη. Όπως θα βγαίνεις, θα δεις έναν αστιφύλακα. Αστιφύλακα. Ναι, αστιφύλακα. Πες του να έρθει αμέσως μέσα. Μάλιστα.
Σκέφτεσαι καλά τι θα σου πω. Θα σταθείς έξω από την πόρτα και θα το πουλήσεις Ρούπι. Ρούπι, ακούς? Και αν δεις κανέναν να πλησιάζει με άβουλες διαθέσεις, κανέναν έμπορο κυρίως, θα τον αρπάξεις από το σφάλκο και θα τον πετάξεις πέρα με τις κλωτσές. Τράβα τώρα. Λοιπόν, τι λέτε, σας ακούω. Να κάνουμε ό,τι κάνουμε συνήθως. Να το λαθώσουμε. Τι άλλο. Κι αν το πάρει στραβά, θα παίξουμε με τη φωτιά. Εκτός αν του πούμε ότι του παραδίδουμε το προϊόν ενός έραν. Και να το κάνει τι. Για να ανεγείρει, ας πούμε, το μνημείο του ήρωα της αρεστίας. Α, πάπα, δεν θα πιάσει και θα αρχίσει να ψηλιάζεται διάφορα. Τότε, να του πούμε ότι ήρθε ένα δέμα με λεφτά στο ταχυδρομείο, με άγνωστο παραλήπτη και του το παραδείγμα να το κάνει ότι νομίζει. Τι ιδέα, δέμο. Άξια για το Όσκαρ της ψευτιάς. Κοιτάξτε. Αυτές οι δοσοληψίες δεν γίνονται μπροστά σε ολόκληρη δημιουργία. Θα τους συστηθούμε ένας-ένας και ας προσπαθήσει ο καθένας να κάνει το καλύτερο. Και ποιος θα κάνει την αρχή? Αυτός που τον έχει ήδη γνωρίσει από την επίσκεψη στα Ιδρύματα. Καταλληλότερος για την περίπτωση είναι ο Λουκαλούτας. Ο Λουκαλούτας, παιδαγωγός, γνωρίζετε. Λίγο κομπλάρο μπροστά στην εξουσία. Ενώ εσείς, Αμός Φιοντόροβιτς, έχετε ένα λέγιν που θα το ζήτευε ακόμα και ο Δημοσθένης. Όχι. Αν είναι πάπλο. Με ξενίκιαζε το διάλογο. Φρέμα, κομπλήτα, πρέπει να το πήρα πολύ βαριά. Εκείνο το πουπουλένιο στρώμα φταίει. Ή μάλλον το κρασί. Γλυκό πιωτο, αλλά ζαλίζει το άτιμο. Λοιπόν, μ' αρέσει εδώ. Πολύ μ' αρέσει. Σε παιδιούνται όχι το συμφέρον, αλλά από την καλή του στην καρδιά. Ωραίοι άνθρωποι. Και τα φιλικά του σπιτιού ακόμα πιο ωραία. Και η κόρη, αλλά και η μαμάκα της, δεν πάει της. Θα μπορούσε κανείς. Λοιπόν, μ' αρέσει εδώ. Πολύ μ' αρέσει. Θεούλη μου, κάνε να τη βγάλω καθαρή. Λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ. Αμός Φιοντόρο Ψηλιάπτην Τιάπτην, δικαστή στο εντάφτα δικαστήριο. Χαίρομαι πολύ. Καθίστε παρακαλώ. Ώστε είσαστε δικαστής. Διαγωνώ τη δικαιοσύνη επί πολλά, Και δεν μου λες, από το δικαστήριο πια είναι τίποτα. Προσφάντως μου έπαιρνε πίθιο μεγαλώστα προς τους Σωτήρους, καθώς και το παράσιμο... Της ανοιχτής παλάμης. Αστιαίο. Μου ήρθε να το πω, γιατί βλέπω τόσο σφιχτή την παλάμη σας. Κρατάτε κάτι εκεί ή κάνω λάθος? Τίποτα, δεν κρατάω τίποτα. Πώς τίποτα? Εδώ βλέπω ένα μάτσο λεφτά. Πάει. Τέλος. Μου τα ταμίζετε! Τίποτε! Μόλις γυρίσω στο χωριό θα σας τα επιστρέψω. Μα τι λέτε! Πάρτε τα! Μου κάνετε μεγάλη τιμή. Να μην σας απασχολώ λοιπόν άλλο. Μήπως έχετε κάποια εντολή, κάποια παρατήρηση για το εντάφτα δικαστήριο? Τι εντολή, Χριστιανέ μου? Τράβα στο καλό. Κοιτάσαι! Ωραίο ανθρωπάκι αυτός ο δικαστής. Όχι σαν μερικούς του συναφιού του. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Ιβάν Κουσμίτς Τιόκη, διευθυντής του ταχυδρομείου. Περάστε. Μην κάθεστε όρθιος. Καθίστε. Ώστε διευθυντής του ταχυδρομείου, Και τόσο νέος. Μικρή η πόλη μας, μικρή και η υπηρεσία. Ούτως ή πλην διευθύνω μόνο τον εαυτό μου. Ωστόσο θα ήμουν πιο ευτυχισμένος σε μια μεγαλύτερη πόλη. Μην το λέτε.
Και στις μικρές πόλεις μπορεί κανείς να βρει την ευτυχία, αρκεί να τον σέβονται και να τον αγαπούν. Φέρμα τώρα η πλακή, σας έξω τη σπόντα μου για δανεικά. Κοιτάξτε λοιπόν τι μου συμβαίνει. Για πρώτη μου φορά έμεινα... Μην τα πω λεφτά. Ορίστε. Πάντα στη διάθεση σας. Μήπως έχετε κάποια εντολή για να τη μεταβιβάσω στον υφισταμένο? Όχι, όχι. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και από τους δυο σας. Λαμπρός νέος. Και με προοπτικές ανελήξεως. Αμέσως το έπιασε το υπονοούμενο. Και όπου νόμιζα ότι οι παχιώτες είναι μειωμένης αντιλήψεως, αλλά αυτοί εδώ πιάνουν πουλιά στον αέρα. Να όμως και ένα καζοπούλι. Είναι κανείς εκεί! Λαμπά! Λαμπά! Μήπως είσαστε λίγο παράφωνος! Για ακούστε εμένα! Λο, 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 ελάτε πείτε το μαζί μου! Λο, 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 όχι, όχι έτσι! Λο, 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 λο! Μα τι διάβολο, δεν ήταν και τόσο κουραστική η πρόβα που συσκοντεύεται να καταρρεύσει! Ελάτε, ελάτε! Καθίστε! Έτσι, μπράβο! Με τα προσόντα που έχετε, θα σας συμβούλευα να μην γίνετε ποτέ ηθοποιός. Αλήθεια, τι επάγγελμα κάνω. Επόψε καθεστικό εντρυμάτο, Λουκά, λόγι σιωμό. Να μην καπνίζετε. Το κάπνισμα κόβει την ανάσα. Ένα πουράκι. Μαμό. Ξέχασα πως δεν έχω τη φωτιά. Έτσι από ό,τι φαίνεται, δεν σας αρέσουν τα πουρά. Ας δούμε όμως τι μπορεί να σας αρέσει. Πονηρούλι. Οι γυναίκες, ε! Ξαντέστε με τα χρυλές! Βλέπετε καμιά γυναίκα εδώ και πήρατε την κατάλληλη στάση? Όχι! Χοντροκέφαλος όνομα και πράγμα. Ας το θέσω μπάμπας και το καταλάβει. Έχετε τίποτα λεφτά να μετανήσετε? Έχω, έχω. Φέρτε κι άντε στο καλό. Τι ζώο, Θεέ μου. Τον ευχαριστώ, δεν μου είπε. Να κι ο έτερος Καπαδόκι. Ω τον αγαπητό μου φίλο, πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Σε εσάς δεν έφαγα εκείνες τις υπέροχες πέστροφες. Βεβαίως. Καθίστε παρακαλώ. Από τη μικρή γεύση που πήρα, οι τρόφιμοι των ιδρυμάτων σας θα πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένοι. Α, δεν κάνω παρά το καθήκον. Προς την κοινωνία και προς την πατρίδα. Αλλά... Αλλά... Ο διευθυντής του ταχυδρομείου δεν κάνει τίποτα απολύτως. Ασχολείται με τα κοτσομπολιά και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας πέρα βρέθη. Πηγαίνετε επί τόπου να κάνετε έναν έλεγχο και θα δείτε πως έχω δίκιο. Επίσης, ο δικαστής, λέω παρόλο που είναι συγγενής και φίλος μου, τα έχει φορτώσει όλα στον κόκορα. Για άλλα νοιάζεται αυτός. Για άλλα. Γνωρίσατε κάποιον πολίτη ονόματι Πιο Τριβάνοβιτς. Γνώρισα δυο Πιο Τριβάνοβιτς. Εγώ σας λέω για τον Πιο Τριβάνοβιτς που η Αναντρέγευνα του βάφτισε τα δίδυμα. Όταν ο Πιο Τριβάνοβιτς βγήκε από το σπίτι του, ο δικαστής πάει και συνευρίσκει τη γυναίκα του. Γι' αυτό κιόλας το είναι από τα δίδυμα ηλίχτης τόσο δικαστής. Και φαντάσου. Τι να σας λέω τώρα για τον Άρη. Είναι τόσο αλήκανος που στα σχολεία επικρατεί πλήρης διάλυση. Εφαρμόζει, λέει, μοντέρνες παιδαγωγικές μεθόδους. Το μυαλό του και μια λίρα. Ωστόσο, εμένα μου φάνηκε πιο αποδοτικός από μια λίρα. Α, δεν είναι λόγια του αέρα αυτά που σας λέω. Μπορώ να σας τα δώσω και έγγραφος. Α, ναι, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα για μένα. Ώρα να πηγαίνω. Ξέρω ότι η ώρα σας είναι πολύτιμη. Μια στιγμή. Μήπως ξεχάσατε κάτι να μου δώσετε? Για την αναφορά λέτε. Θα τη συντάξω και θα σας την φέρω. Όχι, όχι. Εσείς που όλα τα γνωρίζετε, ασφαλώς θα πληροφορηθήκατε ότι έχω μια μικρή οικονομική δυσκολία. Μήπως θα μπορούσατε να με διευκολύνετε? Ασφαλώς. Μα τι λέτε τώρα? Ορίστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας τα επιστρέψω σύντομα. Μείνετε ήσυχος. Μισό λεπτό. Με τις υγείες σας.
Πλησιάστε, φίλοι μου, πλησιάστε. Πλησιάστε. Πώς πάει η μύτη σας? Είδατε τι παθαίνετε για να τυχώνετε παντού. Δεν έχει τίποτα. Ξεράθηκε το αίμα. Χαίρομαι που ξεράθηκε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Έχετε τίποτα λεφτά? Λεφτά. Τι λεφτά? 1000 δανεικά. Τόσα πολλά, πού να τα βρω? 100 έστω. Έχω 40 όλα κι όλα. 25 όλα κι όλα. Καλά είναι. Φέρτε τα κι άντε στο καλό. Δεν παίρνει τίποτα! Να, υποχότατο, ξέρετε, έχω ένα γιο! Και εγώ τι φταίω! Αλλού να ψάξετε να βρείτε τον ένοχο! Δεν με καταλάβετε! Όπως θα έλεγα, έχω ένα γιο! Και θα ρωτάω με τι δουλέψετε, τι πρέπει να κάνω για να προτιμάω καλύτερα το μέλλον του! Α, φίλε μου, δεν κάνεις καθόλου καλά! Έχετε εδώ έναν επόπτη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων! Με πείρα και κοφτερό μυαλό! Και ψάχνετε αλλού για βοήθεια! Α, θα σε μαλώσω! Εσύ πάλι τι θέλεις? Να, μια χάρη εξοχότατε. Χάρη, τι είδους χάρη? Μόλις θα επιστρέψετε με τον καλό στην Πετρούπολη και πάτε στον άκτορα και δείτε τον Τζάρο, πέστε μου σας παρακαλώ αυτό. Λαμβάνω την τιμή, πέστε του. Να σας αναφέρω πως κάπου στη Ρωσία ζει ο Πιότρ Ιβάνοβιτς Δουμπτσίνσκι. Μόνο αυτό. Ζει ο Πιότρ Ιβάνοβιτς Δουμπτσίνσκι. Μην είναι ήσυχος. Και τώρα απαλλάξτε με από την παρουσία σας. Λοιπόν, αγόρι μου Χιλιαστακό, καλά τα κατάφερες. Σε παίρνουν μάλλον για άνθρωπο του Υπουργείου και στα κουμπάνε κανονικά. Τους τα φούσκωσα βέβαια και εγώ λιγάκι, αλλά τέτοια χαϊβάνια που είναι, καλά να πάθουν. Έχουμε και λέμε. 300 από το δικαστή και άλλα 300 από εκείνο το ταχυδρομείο, 600. 150 και 150 από την άλλη τη μαφία, 900. Ωραία, μπράβο, ίσπραξε. Πουθενά δεν συνάντησα μαζεμένους τόσους ηλίθιους. λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι ό,τι πρέπει για το φίλο μου τον Τριαπίστη. Θα τους περιλάβει στη φυλάδα του και θα γελάει μαζί τους όλη η χώρα. Οσύ, φέραμε λάδι και χαρτί. Χαρτί και καλαμάρι. Τώρα να σ' είχα λοχαγέ, να σε ξετινάσω. Να πληρώσεις κάθε κατοίκη σε χρυσά. Τι λες τώρα, Γκρινιάρη? Καλά, δεν τα κατάφερα. Εντάξει. Αλλά ξέρετε τι λέω εγώ. Ας φύγουμε από εδώ, σε είναι καιρός. Άρχισες πάλι τις αχλαμάρες. Και γιατί να φύγουμε? Φευγάτε που σας λέω, αργία να ποδιά. Θα πάρουμε ένα μάξι με γρήγορα άλογα και ποιος μας είδε, ποιος μας ξέρει. Να χαρείς. Μια μερούλα ακόμα. Να το ευχαριστηθώ. Και αύριο μέρα είναι. Μα δεν το βλέπετε πως σας περνάνε για κάποιο υψηλό προσώπατο? Και όχι για... Αρχή να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του! Εντάξει πια, με έφερες. Πήγαινε κανόνισε για τα μάξι και πες στους αμαξάντες ότι θα έχουν ένα γελαίο κορμποάρο να σπάσουν το ρεκόρ ταχύτητας. Α! Και να μου τραγουδάνε σε όλο τον δρόμο. Μια στιγμή να τελειώσει το γράμμα να πάσα το ταχυδρομή σας. Γέλια που θα κάνει όταν το διαβάσει. Ο έμπακος. Εκείνος του ταχυδρομείου. Ξέρετε τι λέω εγώ. Καλύτερα να στείλουμε το γράμμα με τον αστυνομικό. Εγώ θα πάω μάνι-μάνι να κοιμάσω τις βαλίτσες. Καλά, πήγαινε, φώναξέ του. Ει, ψήτε εσύ! Για έλα μέσα! Θα πάρεις το γράμμα από τον αφέτη μου και θα το πας στο ταχυδρομείο. Έπειτα θα κλείσεις το πιο γρήγορο αμάξι. Και θα πεις στους αμαξάδες ότι τα ανάβλα τα πληρώνει το κράτος. Και γρήγορα! Γιατί ο αφέντης μου δεν αστείευεται. Έλα, τελείωσα. Εμπρός! Μάρς! Τι είστε πάλι εσείς? Έμποροι, εξοχότατε. Έμποροι. Και τι ζητάτε εδώ? Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη, ψιλοεξοχότατε. Γιατί, ποιος σας αδίκησε? Ο έπαρχος. Και όχι μια και δυο φορές. Και μια και δυο και παραπάνω. Σαν τι κάνει δηλαδή?
Του δίνουμε τσάμπα υφάσματα για όλη την οικογένεια. Φουστανάκια, τα γεράκια, ρεντικότες. Δεν βαριέσαι, λένε. Αλλά αυτό σου βρώνει όλο το τόπο. Τον αποδίτη. Ό,τι δει μπροστά του το αρπάζει μεγαλειότατα. Χρήσιμο και άχρηστο. Είχα μια τσόχα σαρακοφαγωμένη. Καλή είναι και αυτή, λέει. Φέρτε. Του Αγίου Αντωνίου που γιορτάζει θέλει από όλους ακριβά δώρα. Μετά μας ξεφούρνησε πως το δεύτερο όνομά του είναι Ιβάν και γιορτάζει και του Αγίου Ιωάννου. Έρση μας ζήτησε και της Αγίας Άννας. Έτσι λέει, έλεγαν τη συγχωρεμένη τη μάνα του και ήθελε να τιμήσει τη μνήμη του. Αυτός είναι σωστός ληστής. Και έτσι και δεν του κάνεις τα χατήρια. Στέλνει τους σας τη φύλλα και... Και σου κάνουν το μαγαζί φύλλο και φτερό. Παρά να στο σφραγίσει και να μείνεις άνεργος. Συμπαρφώνεσαι, τι να κάνεις. Απ' τον Λοποδίτη, θα του χρειαζόταν ένα αφήσιμα μέχρι τη Σιβηρία. Όπου να είναι σωτήρα μας. Αρκεί να φύγει από εδώ. Σώσε μας πολυχρονεμένε μας και θα σε ευγνωμονούμε σε όλη μας τη ζωή. Καταδέξω για το ευχαριστώ και αυτό το δωράκι. Και αυτό το δωράκι. Τι είναι? Καφές. Ζάχαρη. Α, όχι, όχι. Εγώ δεν το ροδοκούμε. Αν όμως μετανοίζατε, δεν θα έλεγα όχι. Με την προϋπόθεση όμως να σας τα επιστρέψω, αλλιώς δεν τα δέχω. Έχω πάνω μου 250. Κι εγώ άλλα τόσο. Μου αρκούν. Το τονίζω όμως. Μόνο ως δανεικά. Κρατήστε μαζί και το δισκάκι. Ας το πάρω κι αυτό. Πιάμετε στο καλό. Και όσο για τη δικαιοσύνη, θα δω τι μπορώ να κάνω. Ο Θεός να σας το ξεπληρώσει. Αν δεν μας βοηθήσετε κι εσείς, καλύτερα να πάμε να φουντάρουμε. Να φουντάρουμε. Ε, για σταθείτε. Αφήστε τα αυτά. Είπατε να κεράσετε ένα καφεδάκι και το παίρνετε πίσω. Ντροπής πράγμα. Ε, γεια σας σου κυρά μου, πού πας? Άσε με. Άσε με σου λέω, εγώ θα του τα πω, ο κόσμος θα χαλάσει. Τι συμβαίνει εσύ? Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει, γιατί καθώς φαίνεται έχεις και τη λόγω σου μαύρα μεσάνυχτα. Πρόσεξε πως μιλάς. Εσύ, δουλειά σου. Για πες μου κυρά μου, ποιος σε πείραξε? Με πείραξε, λέει, εδώ μας σου φάνε το αίμα. Πολύ κοργίε, και εμένα μου κάνουν το δέρμα σου ρωτήρι. Σηκώθηκε και ακούνω. Εδώ πρόκειται για πυράγχας, κυρία μου, για μεγαλοκαρχαρίες. Για Στάσου, εσύ το παραχώρησες το πράγμα. Και να ήταν ένας, ολόκληρη συμμορία, που δε έκαναν οι ώρες τους και εκείνες στο κρεβάτι, που να ρέψουνε σαν το κερί στο μανουάλι, που να ρίξει ο Θεός επάνω τους και τις 10 πληγές του Φαραώ. Τελείωσε το ρεπετόριο από τις κατάρες. Πάμε στο ψητό τώρα. Ψητό, λέει. Πού να βρει το ψητό? Τα μια λαχανόσπα και εκείνη στη χάση και στη φέξη. Σκάψει ο Θεός. Όλα εδώ πληρώνονται. Και αν δεν πληρωθούν εδώ, θα βράζουμε στα καζάνια της σχόλας των αιώνα των άπατα. Άσπρη μέρα να μην δουν οι κερατάδες. Άντε πάλι, θα μου πεις τι σημαίνει επιτέλους. Αυτή που κεράχνω... Σταμάτα πια! Και δεν κατάρω να πιάσει, οι άλλες θα πάνε στράφη. Σταματή, εγώ θέλω τρόπο. Σήμερα που άκουσα πως ήρθε ένα μεγάλο προσώπατο, λόγους δηλαδή, λέω, δεν πάω μπας και βρω το δίκαιο μου. Ποιο δίκαιο? Αυτό που θέλει ο κόσμος. Να βρει δουλειά. Ο άντρας μου, ξέρετε, είναι τεχνίτης. Και καλός τεχνίτης. Πιάνουμε τα χέρια. Αλλά πού να βρει κανείς σήμερα δουλειά? Είπανε, θα σιάξουν μια εκκλησιά. Τα φάγανε τα λεφτά που το μαύρο σκοτάδι να τους φάει. Κομπίνα στην κομπίνα και έλεγες ο Θεός. Ε, είναι και ο άντρας μου, εσύ. Είπε ότι που βάλεις παραπάνω για δάφτους. Και από τότε τον εγγράψανε στα μαύρα τα κατάστοιχα. Με ροκάματο ούτε για δείγμα. Και τους δικούς τους όμως τα έχουν κάνει πλακάτια και τα μοιράζονται. Που στο λαιμό να τους κάτσουν. Που να βγάλουν το κακό σπυρί και εκείνη και όλο τους το σόι. Κι όσοι έχουν πεθερά, το βγάλει και η πεθερά τους. Δεν είσαστε μόνος? Τι λέτε τώρα, μόνος, κατάμονος. Πήγαινε, πήγαινε κυρά μου και θα δώσω διαταγή να τακτοποιηθεί το ζήτημα. Ποια δουλειά? Από αύριο, πρωί πρωί, χαράματα. Αφού είναι έτσι φεύγω, ο Θεός θα σου ξεπληρώσει. Ο Θεός τα φιλάει. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας άφησα να περιμένετε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι του λαού είναι τόσο φλίαροι και τους απασχολούν τόσο ταπεινά πράγματα. Εγώ θα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη που σας απασχολώ. Τίποτα δεν είναι ωραιότερο από το να σε απασχολούν δυο ωραία μάτια. Είσαστε αληθινός ποιητής. Ναι, είμαι και από αυτό. Έτσι που σας βλέπω απέναντί μου,
Η έμπνευση του Ντόμι και είναι η καλή μου. Γράψτε μου μερικού στίχου σα στο λευκό μου. Έχω τόσου πολλού. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Που να ταιριάζουν στα χιλάκια σα. Στο μπούστο σα. Στον τρυφερό λαιμό σα. Ένα πουλάκι! Τι να είναι άραγε! Σπουργίτη η καρακάξα! Καρακάξα είναι! Πραγματικά δεν ξέρω! Ίσως θα έπρεπε να φύγω. Και οι στίχοι, έτσι θα τους αφήσουμε τους στίχους. Τώρα τα εμπνεύστηκα τους πιο κατάλληλους για την περίσταση. Τα μονοκοτυλίδωνα και τα δικοτυλίδωνα ανθίζανε στον κάμπο. Σου το είχαν πει στον κλίδο και σμίξανε φιλίδωνα τα χείλη μας μολάμου. Παπά, σου καλυμάτε! Με παίρνετε για καμιά επαρχιώτησα που εύκολα... Με συγχωρείτε, αλλά ο έρωτας ξέρετε... Πα! Τι βλέπω! Να πάρω κι άλλο. Για μόνο δεν αυτά τη ποινή! Ξέρετε, μαμά, εμένα ακούω τίποτα! Πήγαινε! Συγγνώμη, κύριε. Αλλά ταραχτήκα τόσο πολύ. Και ταραγμένη. Είσαστε. Είσαστε θεσπέσια. Αχ, σηκωθείτε παρακαλώ. Δεν έχουμε σπουγγαρίσει το πάτωμα. Μείνω εδώ μέχρι να πάρω την απάντηση που θα με λυτρώσει. Μα, ξέρετε, η κόρη μου. Ποιος μοιάζεται για την κόρη σας. Για σας μιλώ. Θέλετε να πείτε. Είμαι ερωτευμένος μαζί σας και ζητώ το χέρι σας. Μα εγώ είμαι κατά κάποιον τρόπο παντρεμένη. Ποιος μοιάζεται γι' αυτό. Ο έρωτας σκίζει βουνά. Βουνά και καταράχια και δεν φοβάται πάντα. Μαμά, μαμά σου. Μαμά. Πώς παίρνεις έτσι, ε. Δεν θα μάθεις ποτέ σου κάποιους τρόπους. Τίποτα δεν πήρες από μένα. Τίποτα. Άννα, Αντρέγευνα. Μη στέκεστε εμπόδιο στην ευτυχία μας. Ευλογήστε έναν αιώνιο έρωτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αποφασίστε. Ζωή ή θάνατος. Κατάλαβες τώρα ξεμυαλισμένη. Θα σου άξιζε να αρνηθώ. Δεν είσαι άξια για τέτοια ευτυχία. Χίλια συγγνώμη, σας ορκίζομαι, δεν θα το ξανακάνω. Μη με καταστρέψετε, σφογότατε. Σας συγκεντρέψω, μη με καταστρέψετε. Όλοι σας είπαν ψέματα. Και οι έμποροι και εκείνη η γυναίκα είναι όλοι τους ψεύτες και νομοθήτες. Λαμβάνω τη τιμή να σας αναφέρω ότι... Σταμάτα πια και άκου τη τιμή που μας κάνει ο εξοχότατος. Λαμβάνω τη τιμή να ζητήσω το χέρι της κόρης σας. Πώς είπατε? Δεν αστιεύομαι. Ερωτάς μου είναι τόσο μεγάλος που δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω αν μου το αρνηθείτε. Θα τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα και το κρύμα στο λαιμό σας. Σαλίστηκα. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πάντως δεν φταίω. Κάνε το ό,τι νομίζετε. Ωχ, Θεέ μου, δεν ξέρω τι λέω. Αυτό να πεις. Σας δίνω την ευχή μου. Την ευχή μου. Αυτή τη δίνω ευχαρίστω. Διάολε, το λέγεις αλήθεια. Φιλιούνται. Θα τον κάνω γαμπρό. Κύριε. Κύριε. Τα άλογα είναι έτοιμα. Ωραία. Ας πηγαίνουμε. Φεύγετε. Ναι, φεύγω. Μα πριν λίγο δεν μου ρε το... Για το γάμο εννοώ. Δεν θα λείψω πολύ. Μια-δυο μέρες. Πρέπει οπωσδήποτε να δω ένα πλούσιο θείο. Τότε να μην σας κατάνε. Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο γρήγορα θα επιστρέψετε. Αν δεν ήταν τόσο επίγον. Αλλά ο θείος, ξέρετε, είναι έτοιμο θάνατος. Και ως μοναδικός του κληρονόμος πρέπει να βρίσκομαι εκεί για τις διατυπώσεις. Καταλαβαίνετε, ε. Κορίτσι μου, σε χαιρετώ. Θα σε σκέφτομαι σε όλο τον δρόμο. Πάμε όσοι. Μήπως σας χρειάζεται τίποτα για το ταξίδι. Τίποτα χρήματα. Είχατε ήδη την καλοσύνη αντί για 200 να μου δώσετε 400. Δεν θα ήθελα να υποφεληθώ από το λάθος σας. Αλλά αν μου δίνατε άλλα τόσα. Πήγαινε να στρογγυλέψουμε 1000.
θα μπορούσα να συντομεύσω τις διατυπώσεις για την αποδοχή της κληρονομιάς. Πολύ ευχαρίστηση. Λες και το ξέρα πήρα σύνταγμα από την τράπεζα ακριβώς τόσο. Και μάλιστα σε κολαριστά χαρτονομίσματα. Ξέρετε τι λένε για τα κολαριστά χαρτονομίσματα. Ότι όποιος τα πιάνει στα χέρια του ανοίγει η τύχη του. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, είσαι το επανειδήν. Αντελέ μου, σε φιλώ. Λοιπόν, Αλάντρε, γυμνά, τι λες για όλα αυτά. Μια απλή επαρχίδα ήσουνα και τώρα να συμπετεριάζεις με έναν άνθρωπο που ο Θεός ξέρει σε τι ύψη θα μας εκδοξεύσει. Εγώ ήμουν έτοιμη από καιρό, θα είχες περιορισμένες φιλοδοξίες. Μην το λες αυτός. Από οικονομικής απόψεως τουλάχιστον δεν έχεις παράπονο. Όχι τώρα. Τώρα, καταλαβαίνεις τι θα γίνει τώρα. Σε τι ύψη θα βρεθούμε που να πάνε διάβολος. Και να δεις πως θα τους τακτοποιήσω εγώ όλους αυτούς τους. Ζήστρουνοφ. Διαβάζεται, τράβα πες σε μπόλους να τραγιστούν να έρθουν αμέσως εδώ. Μπουμπάζε τελείωσα. Και πες σε όλους, φώναξε το. Βάρα τις καμπάνες να το πάρουνε καμπάνι. Να το χωνέψουνε όλοι, πως τον έπαρνο που ξέρανε να τον ξεχάσουνε. Τώρα κάνει γαμπρό, παντοδύναμο. Και θα γίνει μια γιορτή που θα καεί το πελεκούδι. Ακόμα εδώ είσαι. Έφυγες. Ευχαριστημένη λοιπόν. Τι θέλεις τώρα και ασχολείσαι μαζί τους. Εγώ πώς. Πόσο ακόμα θα βλέπουμε τα μούτρα τους. Εμείς σε λίγο καιρό θα είμαστε στην Πετρούπολη. Στην Πετρούπολη. Και το Επαρχιλίκι. Το Επαρχιλίκι λέει. Τώρα δείχνει τα μέσα. Είναι κάτι πολύ καλύτερο. Λες να γίνω ο στρατηγός. Και το ρωτάς για να σε δω. Αναρωτιέμαι αν σου ταιριάζει καλύτερα η κόκκινη ή η γαλάζια ταινία. Νομίζω ότι η γαλάζια είναι hot που πρέπει. Το φαντάζεσαι. Θα στέκονται μπροστά μου Κλαρίνο, οι πάντες, Σούζα. Οι αξιωματικοί, οι νομάρχες, οι υπασπιστές, έπαρχοι. Κλαρίνο και οι έπαρχοι. Όσο το σκέφτομαι, τόσο μ' αρέσει που θα γίνω στρατηγός. Θα πρέπει όμως να ξεχάσεις και τους άγαλους τρόπους σου. Εκεί δεν έχεις να κάνεις με δούκες, με πρίγκιπες, με την καλή κοινωνία τέλος πάντων. Γιατί με όλους αυτούς τους λαχρίτες που μαζεύεις εδώ. Θέλω το σπίτι μας στην Πετρούπολη να είναι το πιο chic σε όλη τη χώρα. Να μου σχοβολάει αρώματα. Α, τι όμορφα που είναι. Τα σέβη μας, Αντών Αντώνης. Και ασέβη σας, φίδια κολοβά. Αντώσα, δεν είναι εκφράσεις αυτές. Άσε με τώρα κι εσύ. Ξέρετε σε ποιον με καταγγείλατε παλικαράδες της δεκάρας. Στο μέλλον τα γαμπρό μου. Δικαιοσύνη ζητούσατε πουλάκια μου, ε! Τώρα θα μάθετε τι σημαίνει δικαιοσύνη. Να αρχίσω από τις πειραγμένες ζυγαριές. Από τις υπερτιμολογήσεις για τις προμήθειες του δημοσίου. Από τα δεύτερα βιβλία. Από το λαθρεμπόριο. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Η πίσω μας Αντών Αντώνοβιτς. Τα θαρματάκια. Σηκωθεί τα πάνω, ρε. Μπορώ να σας κόσω φυλακή, αλλά έχετε χάρη που έχω χαρές στο σπίτι μου. Και σας θέλω. Τα δώρα που θα στείλετε να είναι ανάλογα με την περίσταση. Και με το αξίωμα του γαμπρού μου. Τραβάτε τώρα. Να ζήσετε Μαρία Γιάννη και καλούς από μόνους.
σήμα της κυρίας να πείτε τα δικά σας, έτσι κι αλλιώς δεν τα έχουν για πολύ ακόμα τον τάφο. Είπε του. Αν τον Αντώνα δεν συμβαίνει κάτι. Είσαστε καλά. Μα δεν είναι δυνατόν. Εσείς φαίνεστε γερός σαν τάφο. Και είμαι, φίλε μου, είμαι. Όμως καιρός είναι να ανοίξω τα φτερά μου για καπαλού. Για την Πετρούπολη, ας πούμε. Τώρα μου δίνετε ευκαιρία να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου και να γίνω στρατηγός. Αντώνα, δεν ξέρω. Αδερφά μου, συγχαρητήρια. Να ελπίζω στη μεσολάβησή σας για εκείνη την προαγωγή. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Χαίρομαι που αναγνωρίζετε επιτέλους η αξιοσύνη, η αρετή. Εκεί που απελπίζεται κανείς για το μέλλον της Ρωσίας, έθνης, κάποιες ειδήσεις. Κύριε, συγκλονιστικά νέα. Το μάθαμε. Και αυτή τη φορά πριν από σένα. Δεν είναι δυνατόν. Να που είναι. Μα εγώ άνοιξα το γράμμα. Γράμμα, ποιο γράμμα. Το γράμμα που έστειλε ο ψευτοεπιθεωρητής σε ένα φίλο του. Πώς τόλμησες να ανοίξεις ξένο γράμμα. Θα την πληρώσεις πολύ άσχημα. Για σταθείτε, για σταθείτε. Ψευτοεπιθεωρητής είπες. Μάλιστα. Αφήστε να σας τα πω με τη σειρά. Ήρθε που λέτε πριν λίγο στο ταχυδρομείο ένα γράμμα. Αποστολέας Χλιεστακόφ, παραλήπτης Τριαπίστη, οδός ταχυδρομείου. Όχλεο. Στέλνει αναφορά του για μένα ως ανωτέρως. Μέτρο και περιέργεια. Πιάνω, το ανοίγω. Το ξέρω. Ήταν επικίνδυνο. Μια φωνή από τη μια μου έλεγε: τι κάνεις, θα πας χαμένος. Αλλά από την άλλη ένας δαίμονας με σκούνταγε. Άνοιξε το, άνοιξε το. Νίκησε ο δαίμονας. Άρχισα να το διαβάζω και θόλωσα. Μάτια μου θάμπωσαν. Έτρεμα ολόκληρος. Έχετε επίγνωση τι κάνατε, κύριε. Ανοίξατε το γράμμα ενός προσώπου υψηλής περιοπής. Περιοπής λέει. Οπής σκέτης. Και μάλιστα μεγάλης. Λοιπόν το παρακάνατε. Θα διατάξω να σας συλλάβω. Ποιος εσείς? Ναι, εγώ! Ας γελάσω. Πού! Ας βαριάσω. Το γράμμα πρώτα τον Αντώνα, έτσι και ύστερα βλέπουμε. Διάβασα. Αγαπητέ μου φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς τι ήταν αυτό που έζησα. Πρώτα-πρώτα ένας λοχαγός με ξετίναξε τα χαρτιά και έμεινα ταπί. Αναγκάστηκα έτσι να μείνω σε ένα βρώμικο χωριό μέχρι να δω τι να κάνω. Ο ξενοδόχος έχασε γρήγορα την υπομονή του και με απειλούσε αν δεν τον πληρώσω να με στείλει στην Ψηρού. Όπου ξαφνικά ο πρωτεμπουσιάνικος αέρας μου μέσωσε. Με πέρασαν όλοι για κάποιον επίσημο και κέρδισα το γενικό σεβασμό. Τώρα μένω στο σπίτι του επάρχου και φλερτάρω τη γυναίκα και την κόρη του. Το μόνο μου πρόβλημα είναι με ποια να αρχίσω. Σκέφτομαι να ρηχτώ πρώτα στη μαμά που φαίνεται έτοιμη για όλα. Θυμάσαι τις δύσκολες μέρες που περνούσαμε όταν φεσώναμε τους ταβερνιάριδες. Τώρα τα πράγματα αλλάξανε ριζικά. Όλοι μου δίνουν δανεικά όσα τους ζητήσω και ακόμα παραπάνω. Είναι κάτι τύπη. Άλλο που να στο λέω κι άλλο που να τους έβλεπες. Θα ξελιγωνώσουν σίγουρα στα γέλια. Ξέρω πως κάνεις αμάναβες θέματα για την εφημερίδα σου. Σου στέλνω λοιπόν μπόλικο υλικό. Ξεκινάω από τον έπαρχο που είναι πιο ηλίθιος και από τα βλήτα. Μπορεί να είναι δυνατόν. Εσύ τα έγραψα τα. Εγώ. Παρακάτω, παρακάτω. Συνέχισε. Τον έπαρχο που είναι πιο ηλίθιος και από τα βλήτα. Γιατί το επαναλαμβάνεις. Μια φορά δεν το γράφει. Και από τα βλήτα. Ο διευθυντής του ταχυδρομείου είναι καλός άνθρωπος, αλλά... Εδώ δεν μας τα λέει καλά. Εδώ, εδώ. Όλα πρέπει να διαβαστούν. Όλα. Αλλά νοιάζει με εκείνο το κριτήριο του Υπουργείου. Είναι βρωμιάρης και πεκροκανάτα. Ο επίτροπος των κοινοφελών ιδρυμάτων είναι... εδώ τα γράμματα... είναι δυσανάγνωστα τα γράμματα. Ας το, κάτι ξέρω εγώ από δυσανάγνωστα γράμματα. Ο επίτροπος των κοινοφελών ιδρυμάτων είναι γουρούνι και μεγάλος ο πατεώνας. Ο υπόπτης της εκπαίδευσης είναι βλάκας με πατέντα. Όσο για το δικαστή... Αρκετά δεν ακούσαμε, φτάνουν πια οι αναπόδεικτες πλιαρίες. Όσο για το δικαστή, τις ρωμιές και τις απάντες της έχει το σωματήρι. Πάντως παρόλο που είναι όλοι τους κομπιναδόροι, σε μένα φέρθηκαν με ευγένεια και προχεριά. Θα φτάσω λοιπόν στο στράτο φματσωμένος και με τέτοιον αέρα, που δεν αποκλείεται να με κάνουν και έπαρχο. Γεια σου φίλε μου και από κοντά θα πούμε περισσότερα. Πάει. Με τσάκι ο άτιμος. Γρήγορα να τον φέρουν πίσω. Μου είπαν ότι πήρε την γρηγορότερη άμαξα. Και να έπαιρνε μόνο αυτή, εμένα μου πήρε 300 δανεικά. Και γύρισα όπως και τα 300 τα δικά μου. Για τα ρήφα και σε μένα. Εμείς ευτυχώς δεν είχαμε τόσο επάνω μας. Ευτυχώς. Πώς την πάτησα εγώ έτσι. 30 χρόνια τώρα και δεν με γέλασε κανείς. Ακόμα και οι πιο καταφρετζίδες θα με δείχνουν και θα λένε κοιτάξτε έναν έπαρχο που τον δουλέψανε άγρια μέχρι και αραβόνα με έναν λοποδίτη.
θα με περιλάβει κι ο άλλος στη φυλάδα του. Νούμερο. Το πρώτο νούμερο στις επιθεωρήσεις. Πώς την πατήσαμε έτσι? Τι είχε απάνω του αυτός ο λιμοκοντόρος που μας φόλησε ότι είναι επιθεωρητής? Αυτοί οι δύο λεβέντες θέλει. Αυτοί μας παραπλάνησαν. Εγώ δεν το σκέφτηκα πια. Εγώ δεν είπα μόνο, δεν το στρίπω. Ας είσαι εσείς, είσαστε σωτόπολα. Δεν ψεύτες αχλή. Μα το Θεό θα σας κρεμάσω ανάποδα. Δεν ήμουν εγώ, ο κ. Τριβάνοβιτς ήταν. Θα φτάσω στον κ. Τριβάνοβιτς. Εσύ. Κύριοι, λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι ο επιθεωρητής της αυτοκρατορικής κυβερνήσεως μόλις έφτασε από την Πετρούπολη. Έχει καταλύσει στο ξενοδοχείο και σας διατάσσει να παρουσιαστείτε ενώπιον του αμέσως.